Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Νίκο Κουλιανός, te quiero mucho y tú eres el mejor. Μα, μια μέρα εμφανίστηκε και η Μπέτη. Ποια είναι η Μπέτη? Μια παλιά καψούρα, ξέρει ο Καζαμπάκας. Ρουφάει προστάτες. Ό,τι θες κάνει, κάνει καλές δουλειές πάντως. Άρα κάνει καλό στην υγεία. Κάνει καλό στην υγεία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στην τσέπη δεν κάνει καλό μάλλον. Μπα είναι free. Είναι free, εγώ ορμούτε και στην τσέπη έχουμε θέματα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δώσε τι και δεθεί. Τέλο και insultar, να λέγανε πούτα ιδέα και δεθεί. Θυμάσαι, ρε φίλη, Ισπανίδα. Ισπανίδα, κολεγιά σου ήταν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ξέρω Καζαμπάκη, είναι παλιά μα ιστορία. Α, δεν την ξέρω τι. Ναι, δεν την ξέρω. Καλημέρα, Κωνσταντίνε, τι κάνει? Καλά, καλά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει του Αγίου Νικολάου σήμερα. Τι, γιατί Αγίου Νικολάου? Χρόνια πολλά Νικολέτε, Νίκη, Νίκε και δεν συμμαζεύεται. Δυνατό Άγιο. Δυνατό, δεν το βάζει. Ναι. Το βάζει Πάο, Ολυμπιακό, Μάντσεστερ, το βάζει σε υψηλά στρώματα. Δεν είναι ο Άγιο, ξέρω εγώ, που έλεγε. Κάνει καλό τζίρο. Κάνει τζίρο ο Άγιο Νικό. Άρα το βάζουμε ψηλά. Όποιο κάνει καλό τζίρο, ναι, είναι καλό Άγιο. Είναι καλό. Όποιο δεν κάνει καλό τζίρο, είναι μαύρο. Αν χθε του Αγίου Σάβα, α πούμε, δεν τον είχε. Μέτριο. Το... Μέτριο, ε. Τώρα... Σκονταξάνθη τον έβαλε, α πούμε, κάπω έτσι. Καλονί. Τι θυμήθηκε στην Καλονή, ρε φίλε. Ναι, αλλά εγώ τώρα, επειδή μα συνέλεγε προάλλε για τον Άγιο Κωνσταντίνο που ρίμαξε, σκότωσε, έκανε, έρανε. Ναι. Άντε, βρε ψεγάδι για τον Άγιο Νικόλαο. Τι έκανε, βρε ψεγάδι για τον Άγιο γιατί Νικόλαο. Γιατί το κάνανε Άγιο αυτό? Γιατί έμεινε ορφανό μικρό. Δηλαδή, ναι, αυτοί που είναι τώρα στο ορφανοτροφείο εδώ στο, ναι, στο Παπάφι. Στο Παπάφι. Θα του κάνουν Άγιου για του. Πρόσεξε όμω. Ναι. Ναι, ήταν από ευκατάστατη πλούσια οικογένεια. Ναι. Και έδωσε όλη του, αφιέρωσε όλη τη ζωή του δίνοντας υπηρεσία σε φτωχούς, ναι, σε ταλέπορους, αυτούς που δεν είχαν
να φάνε, ναι, σε στεναχωρημένους ανθρώπους. Ναι. Αν δεν με έκανες και εσύ λίγο του στεναχωρημένου, μπορεί να σου έλεγε πάρε ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι, ο μπαμπάς του πώς έκανε την περιουσία. Δεν γιατί ο Μάρξ έλεγε πίσω από κάθε μεγάλη, ναι, περιουσία υπάρχει μια απάτη. Ένα αυτό. Ναι, αλλά δεν, ναι, έγινε Άγιος ο μπαμπάς σου, έγινε ο Άγιος Νικόλαος. Τι δουλειά έκανε. Δεν ξέρω τι, ο ποιο. Ο Άγιος Νικόλαος. Είπαμε, ήταν εισοδηματίας. Απλά το εισόδημά του δεν το κράτησε για να κάνει βόλτες και γούστα αυτό. Το μοίρασε σε όλο τον κόσμο. Θα έχει καμιά φορά απαλλαγή. Τι πράγμα είναι. Δεν μπορεί να το βιάσει πουθενά. Καμιά φορά απαλλαγή. Έκανε τρεις κόρες. Τις αποκατάσε και αυτές. Η γυναίκα του τι δουλειά έκανε. Και αυτή φορά ήταν. Καμιά φτωχή δεν πήρε. Φτωχή πήρε. Και βεβαίως έκανε και κάποια θαύματα. Τι θαύματα. Ένα από αυτά και γι' αυτό έγινε και προστάτης της θάλασσας. Ήταν και προστάτης. Ναι. Τι, στο πάρκ καθόταν έξω στην πόρτα. Τι πράγμα. Κάτσε πέρα. Ναι, αλλά δεν καθάρισε κόσμο, μου έλεγε εσύ τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργιο. Αυτή και εγώ δεν καθάρισα. Ναι. Κάνω και με ένα Άγιο δηλαδή. Ναι, δεν καθάρισε. Δηλαδή. Ναι, αλλά δεν μοιράζει την περιουσία σου. Τι να κάνω. Δεν κάνει καλέ πράξει. Σε αυτή η εφορία και έμφυα πληρώνω στον Τσίπρο. Πώ θα τη μοιράζει την περιουσία. Α, τη μοιράζει. Ναι, την πληρώνει στο κράτο όμω. Όχι στου. Δεν έχει σημασία. Βέβαια εσύ κάνει και καλέ πράξει. Το κράτο τα παίρνει τα λεφτά, τα δει στου Πακιστάνου. Πώ δεν τα μοιράζει την περιουσία. Α, με κάνουν και με ένα Άγιο. Να σε κάνουν. Για με κάνουν. Γουστάρι θα γίνει Άγιο. Αραπτόπουλο. Τα μερίσματα που πληρώνει ο κύριος Τσίπρας από ποιον τα παίρνει. Ναι. Δεν τα παίρνει και από μένα. Κάπως, ναι, αλλά τα παίρνει και από όλους τους υπόλοιπους. Μας κάνει όλους Έλληνες άμα είναι Άγιος. Μας κάνει όλοι. Άγια Ελλάδα να μας κάνει. Σιγά το λόγο που κάνει τον Άγιο Νικόλαο. Ήταν εισοδηματίας. Έκανε όμως και θαύματα, έδωσε όλη την περιουσία. Τι θαύματα έκανε. Για να μας τρελάνει πρωί-πρωί. Τι έδωσε θαύματα. Τρελάνο, ρε, τι έδωσε την περιουσία του να πούμε και τα λοιπά. Πώς την έδωσε. Ό,τι είχε και δεν είχε, μετά τι να κάνει ζωή χαρισάμε. Άμα ήταν ο Τσίπρας, τότε την έπαιρνε ο Τσίπρας. Α, με τρελάνε. Με τον Άγιο Νικόλαο τώρα. Τις αποκατάσσε και τις χώρες τους, έδωσε 100 ευρώ. Γεννήθηκε ορφανός. Τι γεννήθηκε ορφανός. 13 χρονών ήταν όταν πέθανε. Ναι, πέθαναν οι γονείς. Άλλα παιδιά γεννιούνται ορφανά, τα πετάνε στον δρόμο, τα υιοθετούν. Α, παρά τα μερκούλιανε πρωί. Δεν τον αποδέχεσαι. Με τον Άγιο Νικόλαο. Παρότι είναι ΠΑΟΚ, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός, δεν τον αποδέχεσαι. Μα δεν το. Τι ίδια Άγιος είναι. Ξέρεις πως τέτοιοι Άγιοι κάθε μέρα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ναι, και αν εξαιρέσουμε τον Άγιο Παΐσιο που είναι ο πιο κοντινός μας. Αυτός γιατί έγινε Άγιος. Γιατί έγινε. Γιατί έκανε και έγινε Άγιος. Γιατί βοηθούσε πολύ κόσμο. Τι βοηθούσε πολύ κόσμο. Ψυχολόγος ήταν. Βοηθούσε κόσμο. Τι βοηθούσε. Λεφτά τον έδινε. Ναι. Αφιέρωσε τη ζωή του πάνω ως ασκητής ο Άγιος Όρος. Με παιδιά σκυλιά δεν έκανε. Ναι. Με παιδιά τους δεν έπλεξε. Ναι. Με έμφυα δεν έπλεξε. Δεν έπλεξε. Τι Άγιος έγινε. Άγιος είναι αυτός που ξυπνάει το πρωί, κάνει 2-3 παιδιά όπως ο Άγιος Νικόλαος. Ναι. Κάνει 3 δουλειές, 4. Ξυπνάει, βλέπει τη μούρη της γυναίκας του να πούμε με τα μούτρα ξυπνάει. Όλοι άγιοι είμαστε. Όλοι άγιοι είναι. Όλοι άγιοι. Ναι, Άγιος ένας. Δεν μας κάνουν. Άγιος. Ζηλεύεις, δεν θα γίνεις Άγιος. Φορτώθηκε καμιά γυναίκα ο Παΐσιος, καμιά πεθερά, καμιά ξέρω εγώ. Να πάει σε κάνα παιδίατρο. Αυτά είναι μια πραγματικότητα, παιδίατρο. Α, παρατήσεις το παραμύθι ρε πρωί πρωί. Φίλε, αφοσιώθηκε σε κάτι διαφορετικό. Τι να κάνουμε. Τι έκανε δηλαδή. Αφοσιώθηκε σε κάτι διαφορετικό. Και τι έπει, πάλι το κάνω Άγιο. Δηλαδή τους ο Θεό θα βοηθά ανθρώπους. Όποιος δεν δουλεύει, κάτι κάνει. Κάτι πρέπει να κάνει. Κοίτα να δεις, τώρα δεν βγάλει άκρη. Χρόνια πολλά πάντως σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά σήμερα. Έτσι, Κωνσταντίνε μου, να πάμε και στα θέματα. Να αντε πάμε στα θέματα με τους Άγιους κάθε μέρα. Τι να κάνουμε, είναι η περίοδος τώρα. Δεκέμβριο θα έχουμε μέρα παραμέρα. Ο Άγιος είναι για τους ζαχαροπλάστες, για αυτούς που πουλάνε τα δώρα κτλ. Για αυτούς είναι Άγιος. Για μένα τι Άγιος ήταν ο Άγιος Νικόλαος, τι με έκανε δηλαδή. Ναι. Δεν σε βοηθάει καθόλου. Άγιος, είναι ο καλό ζαχαροπλαστείο, ξέρω εγώ, πουλάω γλυκά. Θα του περίμενε πώ και πώ Άγιος. Άντε βρε Αγί, καλή. Τότε θα έκανε και εγώ. Ναι, να κολοστάσει τα χέρια. Κάθε μέρα θα έκανε κολοστάσει εκεί. Να κορομάω να πούμε. Κοίτα να δει τον Αθεόπορο, ρε φίλε. Να μου έχει κανένα ζαχαροπλαστείο, όλου του Αγίου φάτσα κάτω. Κάθε μέρα θα δω Άγιο. Άντε Αγί μου, άντε σήμερα τι έχουμε, τι Άνι και όλοι θα του έβαζε σε Champions League, έτσι όχι. Άνι, Μάνι, Σάνι, ό,τι θε. Ακολουθεί η Άγι, Άνι και δεν συμπαθεί. Άνι δεν πουλάει πολύ. Πόσε λένε Άνι. Θα έχουμε τώρα τον Άι Βασίλ που είναι δυνατό. Ήταν η Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα, χαμός ο Άι Βασίλη. Άι Βασίλη, ήταν Μπαρτσελόνα. Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γιώργιος. Παραμυθιάζουν στα παιδάκια, έρχεται ένας κύριος Χοντρούλης μέσα στο σπίτι, σε δίνει δώρα. Δηλαδή τώρα, να πω το παιδάκι μου εδώ, άμα ήρθε ένας Χοντρούλης κύριος με μουσι, γλυκιο μέρος, άνοιξε την πόρτα. Δεν ήταν ο Άι Βασίλης. Ο Άι Βασίλης, τι να κάνουμε τώρα. Η Eurobank με την Αλφα-Μπανκ, την Εθνική Τράπεζα και την Ιωνική. Αυτή είναι ο Άι Βασίλης. Μπαίνει μέσα, σου δίνει ένα δώρο, στα παίρνει ει τριπλούν. Άσε μας ρε κουλιανέ με τον Άι Βασίλη πρωί πρωί. Α, παράταμε να πούμε. Ο Άι Βασίλης. Μήπως τα καρκαλάει και τα παιδάκια γι' αυτό. Μην το μηδενίζει το θέμα. Λοιπόν, βλέπω πρωτοσέλιδα τώρα. Στην Coca-Cola χορηγό θα μου. Χορηγό είναι. Χορηγό. Μα δίνει η Coca-Cola χορηγία. Ενίοτε μαζί είναι. Αν μα δίνει, καλό είναι ο Άι Βασίλης. Αν κοίτα να δει. Υπάρχει πάμε και η μαρμίτα τη ψυχή, ρε Θεόφιλε. Να παράτα με τη μαρμίτα. Αφού εσύ το έλεγε προάλλε. Εντάξει. Μαρμίτα τη ψυχή. Για με γεμίσει με την ψυχούλα μου, Άι Βασίλης. Ναι. Άσε μου και χοντρομπαλά να πούμε. Τι να κάνουμε αφού έτσι είναι το.
Φτιάξτε κανένα. Δεν ξέρουμε αν ήταν χοντροπαλά. Φτιάξτε κανένα άγιο. Μάτσο. Ρόκι να πούμε. Μα είναι να το στέλνουμε και στη γυναίκα, ρε φίλε. Μετά το παιδάκι, άμα να φτιάξουμε και μάτσο. Αφού στέλνετε το χοντρό στο παιδάκι, στείλτε και κάνα μπροτσαρά στη γυναίκα. Φύγε από εδώ, ρε. Αν παίρνει από την άλλη καμινάδα αυτό. Φύγε, βρε με τη δεν χωρά την καμινάδα. Θα βρει τρόπο, θα την ανοίξει την καμινάδα μια χαρά να πούμε. Λοιπόν, οι κύριοι εδώ πέρα από ό,τι βλέπουν στην κρατική τηλεόραση έδειχναν τα πρωτοσέλιδα και θέλω να κάνουμε ένα σχόλιο λίγο για τα πρωτοσέλιδα. Βράσει κρατική τηλεόραση του Χάρμα Φάιντε πρωί-πρωί. Ναι, και αυτού έχει τρελή διάθεση σήμερα, έτσι. Έχει πάρει πολυβόλο και καθαρίζει κόσμο από Αγίου, κρατική τηλεόραση, Αϊ Βασίλη. Δεν αφήνει σαν το παραμύθι τώρα το κάνω εγώ τώρα. Χόλιγουντ να πούμε. Άμα κορομάω από το Χόλιγουντ, να τον κάνω παραμύθι. Να τον κάνει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για πες μου. Τι θες να σε πω. Αυτά τα πρωτοσέλιδα τώρα που βγαίνουν εδώ και 2-3 μέρες μετά αυτό το φοβερό πέναλτι που δεν έδωσα στον ΠΑΟΚ. Η εκμπούζα. Τι εκμπούζα. Α, πήγε καρδιά στο τέλος, γιατί εγώ ήθελα να κάνουμε μια κουβεντούλα. Η εκμπούζα. Είναι πρωτοσέλιδα ανθρώπων που. Είναι πρωτοσέλιδα ανθρώπων. Φοβούνται ανθρώπων που. Νιώθουν ότι δεν είναι τόσο δυνατοί και προσπαθούν με αυτά που κάναμε εμείς πριν 20 χρόνια να κάνουν ζημιά στον αντίπαλο. Ανθρωπάρια, ναι, τα οποία βάζουν την αδικία για να καλύψουν την αδυναμία. Ό,τι ναι, κάνατε εσείς 30 χρόνια. Ναι, τότε που δεν είχαμε και ομάδες, έτσι. Δεν είχατε λεφτά. Ναι, δεν είχαμε λεφτά. Τώρα, αυτοί όμως υποτίθεται ότι έχουν λεφτά. Τώρα που έχετε λεφτά, κλαίνει άλλοι. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι συγκεκριμένα τώρα, ας πούμε, Ολυμπιακός ή ΑΕΚ έχουν και κάποια λεφτάκια. Δεν είναι δηλαδή να τους κλαίνει ρέκες όπως ήμασταν εμείς. Για μεσόβρυδο γροθιά είναι αυτή που βγάζει το πρωτοσέλιδο. Εδώ, στο Ζαχαριάδη, να του το καθαρίσουμε. Δεν υπάρχει ένας άντρας με προσωπικότητα. Ναι. Ο οποίος θα πει, αδάτε εδώ, ρε, την ομάδα είναι αυτή το Ολυμπιακό. Ξέρεις γιατί σου λέω. Ναι. Γιατί χθες σου λέω, ο άλλος μου ο κουμπάρος είναι γάβρος. Κολλητό φίλο κουμπάρο, συμμαθητή κολλητό κουμπάρο. Τι να έχει, μαζί κουμπαράκια ήμασταν. Κουμπαράκια. Ξέρεις τι μου γράφανε, που είναι παλιοί Ολυμπιακοί. Βγάλετε παρέα με τις γυναίκες σας 5 γεύματα, θα πλακωθείτε στο ξύλο. Γιατί ρε εσύ να πλακωθούμε. Να μπαλώσουν οι γυναίκες. Α, γυναίκες, κοίταξε. Άμα δεν συμφωνούν οι γυναίκες, δεν βγαίνεις και πολύ έξω. Βγαίνεις μόνο με τον κουμπάρο. Αυτό και είναι. Ιστορία. Δώσε κανένα ναι, μάθημα εκεί τον κόσμο να προσέχει. Βγαίνουν μόνο οι κουμπάροι άντρες και τελειώσαμε. Οι γυναίκες δεν θα βγουν. Βγαίνει λοιπόν, ο κουμπάρο. Ξέρεις τι μου λέγανε τώρα. Μετά λέει κάτω από την μπάλα, κάτσε πάνω από την κουμπάρα. Ναι. Μπερδεύεται το έργο. Άστα τώρα να βγαίνετε από τα πολλά κοινωνικά δεν έχουν και καλή κατάληξη να πούμε. Ναι, άμα είναι λίγο κουμπάρες, λίγο τσαχπίνε. Άμα παίζει το μάτι τη κουμπάρα. Σήμερα πάνε και τι κουμπάρε, έβαλε και αυτέ τι. Πάει και η κουμπαριά, πάει και αυτό. Δεν μου λες. Και θες να χαλάσεις φίλια με φίλο. Δάνεις του λεφτά. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό, είπαμε. Σε αυτά τα θέματα είσαι top. Εμένα ένας φίλος μου λέει. Αν δανείς σε φίλο λεφτά, είσαι κατά 80% 85% μαλωμένος. Μαλωμένος είσαι. Εμένα, εκτός αν είναι. Εμένα ένας παιδικός μου φίλος είχε ανάγκη από λεφτά. Ναι. Παιδικός μου φίλος. Του τα δώσες. Περίμενε. Μου λέει, θέλω να μου δανείσεις, λέει 4.000 ευρώ. Ωραία. Πριν πολλά χρόνια. Εντάξει. Του λέω, φίλε. Δεν θα σου πω αύριο. Πάω στο σπίτι, σκέφτομαι. Τότε δεν είχα έξοδα να φτιάχνω. Εντάξει, ναι, θα τα δώσω, ρε παιδί. Του λέω, άκου να δεις. Δεν έχω να σου δώσω 4.000 ευρώ να σε δανείσω. Έχω να σου χαρίσω 1.000 ευρώ. Ναι. Του δίνω 1.000 ευρώ, λέω, πάρτε αυτά, φύγε. Ναι. Μου λέει, να σκαλάνε τι λακαμία έκανες, λέει. Έχασες ένα χιλιάρικο. Τι είσαι, τρελόζε. Κέρδισα, λέω, τρία. Κέρδισα τρία, ρε βλάκα. Κέρδισα τρία χιλιάρικα. Ναι. Βγήκα κερδισμένο, δηλαδή. Είσαι φίλος ακόμα καλύτερα. Και βγαίνουμε με τους συμμαθητές και τα λοιπά. Μπράβο, εντάξει. Okay. Ναι. Το σκέφτηκες. Από την άλλη. Επειδή ήταν φίλος μου. Ναι. Το αν έρθει και μου πει ένα ξέρω εγώ, δώσε με ένα χιλιάρι, δώσε κάτι κλωτσιές. Ναι. Κάτι τεσσάρια, κάτι εξάρια, τα ξέρω αυτά. Έλα, δώσε ένα χιλιάρι. Έλα, ένα χιλιάρικο σε. Λοιπόν, συμφωνεί και να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε. Ναι. Οι παλιοί λοιπόν αυτοί οι Ολυμπιακοί 45, όχι 25 που έχουν δει μόνο κόκαλοι μαρινάκι. Αυτή είναι με τη Χρυσή Αυγή επάνω. Ναι. Χρυσή Αυγή, την κάνει τη θύρα 7 να πούμε. 25 καινούργια. Την κάνει τη θύρα 7 να πούμε προτεκτοράκτο τη ακροδεξιά. Ναι. Τα έχουν χαλάσει όπως χαλάσατε κι εσείς τα. Δεν έχω χαλάσει. Ναι, χάλασα και αρκετοί με την σημαία. Τα χαλάσατε. Τις κερκίδες σας τις χαλάσατε. Γενικώς οι κερκίδες εξευγενίζονται με την πάροδο του έτου. Οι κερκίδες σας διαιρέθηκαν. Οι κερκίδες σας γίναν λογιών μεζέδες. Άκουσε με λίγο. Ξέρεις τι μου είπαν. Τι σου είπαν. Ξεφτιλιζόμαστε με αυτά τα πρωτοσέλιδα. Γινόμαστε και εσείς με την προφορά, γινόμαστε παπάκια και δεκαετίας 80-90 που κλέκατε. Διασυρώμαστε, λυτρεπόμαστε για αυτά τα πρωτοσέλιδα. Έτσι μου είπαν οι κολλητοί μου, έτσι. Δεν κοντόμυαλοι σαν και εσάς. Ναι. Να πιστεύουν ότι ο ΠΑΟΚ έχασε το προτάσμα από τον Ολυμπιακό. Και ξέρετε μου. Και να 30 βαθμούς πίσω. Ναι, ξέρετε μου. Έχουν πιο πολύ μυαλό. Εμείς θέλουμε, λέει, πρωτοσέλιδα, Βαγγέλα φέρε τον Μπέργκ. Βαγγέλα φέρε σέντερ φοράρα. Αυτά θέλουμε, όχι να κλεγόμαστε για ένα χέρι ενώ έχουμε πάρει 10 σφυρίγματα νωρίτερα. Αν εγώ έχω μια εφημερίδα ή ένα μέσο και ζω από τους χορηγούς. Ναι. Μπορώ να πω Βαγγέλα ή ξέρω εγώ Ιβάν κάνει κτλ. Άμα αρχίσει ο Βαγγέλας ή ο Ιβάν και μου δίνει
και μου δίνει και μου δίνει, δεν μπορώ να βγάλω τέτοια αυτά. Αν εγώ δηλαδή τώρα ερχόμουν. Πας δηλαδή στη σχέση εξάρτησης. Ναι. Πας στην εξάρτηση. Και έλεγα θέλω ένα Golf GTI 30.000. Ναι. Θα μου το πάρει όμως ο πρόεδρος. Α, στο πάρει ο Βαγγέλας. Ναι, περίμενε. Ναι, να δεν μπορούσα να τον πω τον Ιβάν τώρα και τον αυτό να του λέω μπαμπά και τα και τον χοντρό τον ένα και τον άλλο. Το κατάλαβε και αδύνατο. Κουκλεντέ, σωματάρα θα λέγαμε. Βαλεύοντα λέω Μαρινάκη είναι στη λάτση. Στη λάτση. Φιτ. Ο αφαλός, Κυλιακή, σαν καρμπιρατέρι. Ο αφαλός είναι σαν την πισίνα, να πούμε. Ποια πισίνα? Του Χίλτον. Ο αφαλός. Τόσο μεγάλη. Που κουβάζεις μωρό και το βαφτίζεις, να πούμε. Κανονικά, κολυμπήθρα είναι μέσα. Μπαίνει μέσα και. Δίδυμα βάζεις μέσα. Ναι. Άρα λες ότι ο τύπος κάτω στην Αθήνα είναι εξαρτώμενος. Όσο λιγότερο εξαρτώμενος. Δεν μιλάω για εμάς γιατί ξέρουμε ότι δεν είμαστε, έτσι. Δεν το ξέρεις. Εγώ το ξέρω. Δεν είμαστε. Όλοι είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε όλοι. Α, όλοι δεν ξέρω. Εδώ μιλάω για εμάς. Εγώ, εσένα. Άσε να κρίνω. Ρε Κουλιάνε. Άσε τον άλλο να κρίνει για εμάς. Μπορεί να λέει και ο άλλος ότι είστε, κάνετε πίπες στο Σαββίδι. Καλά, άστον, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Οι κακοπροαίρετοι παντού θα υπάρχουν και θα λένε τα δικά τους. Δεν πρέπει να λέει. Πρέπει να πει καλή εμείς είμαστε καλή σαν το κόκκινο. Εγώ δεν τα έπαιρνα. Οι κακοπροαίρετοι υπάρχουν παντού και θα πούν ό,τι θέλουν. Τι άκου. Είναι κακοπροαίρετη, καλοπροαίρετη. Ναι. Η κριτική πρέπει να γίνεται ακόμα και αν είναι κακοπροαίρετη. Ναι. Να σε πούνε, ρε, να όχι, πούνε. Εγώ, καφενείο εγώ θα δεν είμαι υπέρ τη κακοπροαίρετη. Στο καφενείο θα ακούσει. Το καφενείο τι είναι το καφενείο. Εμεί καφενείο είμαστε. Εγώ δεν είμαι δεν είμαστε καφενείο, ρε Κωνσταντίνε. Άμα είναι να κάνουμε την κριτική που κάνω στο καφενείο εδώ πέρα, τελειώσαμε. Όχι άλλο λέω. Ναι. Εσένα θα σε κρίνουν τώρα στο καφενείο. Στο καφενείο με κρίνουν. Θα σε πούν χιλιάδιο. Καλά στο καφενείο, ξέρει, μπορεί να ακούσουμε ότι θέλει στο καφενείο. Ναι. Στο καφενείο δεν βλέπουν την μπάλα. Λαϊκό δικαστήριο στο καφενείο, αγόρι μου, δεν βλέπουν την μπάλα και έρχονται την επόμενη μέρα βγαίνουν στι γραμμέ και σχολιάζουν. Ναι, αλλά αυτό αύριο βγάζει το Τζίπρα, το Μητσοτάκι, το βγάλει το καφενείο. Το βγάζουν, χαίρο πολύ. Δεν το βγάλει ο μεγαλογιατρός και ο μεγαλογιατρός. Στο καφενείο προχθές ναι. Δεν είδαν τον ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Ναι. Είδαν την επόμενη μέρα ή το βράδυ στη φάση το χέρι και ξεφωνίζουν τον ΠΑΟΚ. Ντάξει. Δεν είδαν τι έγινε μετά, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Δεν δουλειά του. Ναι, δουλειά του, αλλά δεν δουλειά σου να κάνω και κακή κριτική εφόσον δεν γνωρίζουν πράγματα. Οπότε ναι. Είμαι όσο λιγότερο εξαρτώμενο είσαι. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Ναι. Όπως α πούμε εγώ τώρα το Βερίκιο. Δεν το πω ότι κάνει το Δήμο. Ο Βερίκιο ναι. Κάνει Magic Live στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως. Ναι. Γιατί το αφεντικό του λέει, κοίταξε να δεις. Ναι. Έχω καμιά 80 εκατομμύρια ευρώ, χαθήκα στο δρόμο, αλλά εγώ είμαι καλά. Α, άρα αλλά μπορεί να φύγει κανένα ψηλαδάκι προς ασένα. Κάτσε να πάρει το μισθό σου, δε Βερίκιο. Ναι. Θα υποστηρίζει τον. Πώς το λένε. Θα υποστηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι όταν βγαίνουν Βερίκιο, σα πάνε τα κουμπιουτεράκια τη HGB. Κάνει και νούμερα ο Βερίκιο. Άρα δεν ξέρουμε αν είναι. Δηλαδή, άρα ο Βερίκιο περνάει το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ καλύτερα. Ως καλός ακροαματικότητας ναι. κτλ. Τηλεθέαση στην προκειμένη περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν. Γι' αυτό δεν βλέπει ο κόσμος τηλεόραση. Γιατί σήμερα η κόρη και οι συμμαθητές στις 14 χρόνια. Και εγώ δεν βλέπω. Ξέρουν ότι ο Βερίκιος, ξέρει ένας 15χρονος ότι ο Βερίκιος έχει διαβάσει το ρεπορτάζ ναι. με τον Κοντομινά και ξέρει γιατί το κάνει. Εμείς 15 χρονών διαβάζαμε τα ξύλινα γράμματα του Μπούσα, κοπρόσκυλα πρωτοσέλιδο ναι. και την ομάδα Sportsman. Άσε τώρα μη συγκρίνεις το 15χρονο το σημερινό με σένα και με μένα. Δεν το συγκρίνω. Άστον, μη, είναι, δεν το συγκρίνω, δεν υπάρχει λόγος. Βρε τη φωτός μπροστά είναι σήμερα. Εννοείται, ρε φίλε, ότι είναι έτοιμο τόσο. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με χιλιάδες ερθίσματα περισσότερα από ό,τι εμείς. Αυτό... Τα ερθίσματα που έχει πάρει ο Αχιλλέας, η Ευγενία μέσα σε 5-7 χρόνια, εμείς τα πήραμε στα 20 μας χρόνια. Πώς μιλάς έτσι μπροστά στο παιδί, ξέρω ναι. κτλ. Ρε τζιτζίκι πεταλώνει το παιδί. Κανονικά. Τζιτζίκι πεταλώνει. Κανονικά. Και όλα τα παιδιά. Τζιτζίκια πεταλώνει. Πάρα πολύ πιο εύστοχα, καθυστερημένη... πιο έξυπνα. Καθυστερημένοι σαν και εσάς και σαν και εμένα. Ρε φίλε, εμείς σκέψου τι ερθίσματα πήραμε μέχρι τα 10 μας χρόνια. Τα 9, 8, 10 μας χρόνια. Τι ερθίσματα. Έβλεπες μια εικόνα του Χριστού, του Ανδρέα Παπαντρέου δίπλα και πιο δίπλα του Κούδα. Κάπως έτσι. Μάοκ, ναι. Πασόκ και Ιησούς Χριστός. Μπορεί και Χατζημαναγή καμιά εικόνα. Κάνα κουτσοπαναγή από την άλλη. Κάνα κούι από την άλλη. Κάνα γκάλι από την άλλη μεριά. Οι άλλοι δεν. Εσύ τι μέχρι τα 15 για να δεις γυμνό έπρεπε να πάει να πάρει πια έπαιρνε. Το ταρτατά τι έπαιρνε. Ο κουμού. Α, έπαιρνε τέτοια. Τι είπε, τι κουφάλα. Πριβάτε. Τα έπαιρνε αυτά τα πριβάτε. Έπεσε ένα περιοδικό να δει μια φωτογραφία. Με διώξαν και από το Δελασσά. Τώρα από τα 10-12 ξέρει μπορεί να κάνουν μόλι έλεγχουν το ίντερνετ. Ό,τι θέλουν να δουν. Με διώξαν από το Δελασσά. Τι σε κάνει εδώ μα έπαιρνε και του όλου άγιου για κλωτσιέ. Τι να σε κρατήσουν. Και τι έκανε. Μετά όμως. Ναι, μετά σε ξαναπήρα γιατί τι. Όχι. Μόλις έγινα γνωστός, με λένε είσαι απόφυτος. Όχι, ρε παιδιά, με διώξατε. Όχι, λέει, θα έρθεις, λέει, είσαι απόφυτος. Να πάρεις το πτυχίο από εμάς. Όχι, ρε παιδιά, με διώξατε αφού. Όχι, λέει, δεν ξέρω. Σε διώξαμε, αλλά. Τι είχες κάνει, είχες έβλεπε τσόντες, τι έκανε. Έβλεπα καμιά τσόντα, κανένα περιοδικό, κανένα αυτό. Έταξε, δεν είσαι νέο παιδί, σου, ρε παιδί. Ήταν μια ομάδα από μαθητές που
κάνανε σεξ μόνοι τους κάτω από το θρανίο, βλέπαν την καθηγήτρια των Γαλλικών. Συμμετείχα, ας πούμε, εγώ δεν έκανα τέτοια πράγματα, αλλά τους κάλυπτα εγώ. Ναι, εσύ τι, καθόσουν μπροστά, τι. Καθόμουν μπροστά. Μπροστά και οι άλλοι βαρούσαν. Από πίσω, βαρούσαν. Μπράβο, μπράβο, τα σκάγια μόνο μην έχω τα πάντα. Μα έπιασε ο Τριφτούδης, μας άλλαξε τα πετρέλαια. Ο Τριφτούδης, όνομα και πράγμα. Μας άλλαξε τα πετρέλαια ο Τριφτούδης. Ωραίο το Δελασάρι. Καταπληκτικό. Μας άλλαξε τα πετρέλαια. Καταπληκτικό. Θείος του Καρκαμπάνη ο Τριφτούδης. Τριφτούδης, ναι. Όνομα και πράγμα. Και άλλοι τριφόντουσαν. Ο Θεός να σε φυλάει. Ναι, πέθανε, συγχωρέθηκε πέρυσι. Τι μάθημα σου. Φιλόλογο ήταν. Φιλόλογο, μαθαίνατε τα, τα φιλολογικά. Είσαι καλό στα φιλολογικά ή όχι. Ναι, καλό. Με μένα τα πήγαινε καλά. Ναι. Ήμουν καλό στα φιλολογικά. Ναι. Όποιο μαθητή δεν τα πήγε καλά, έλαξε απλά να παλέψει με τον έλεγε. Α, ήταν τέτοια σχολή. Τρελοκομείο ήταν. Από εκεί πρέπει να το πήρε, από τον Τριφτούδη. Τρελό, μ' άρεσε. Λοιπόν, εμένα ξέρει τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει το Wind Fiber, φίλε. Ναι, ναι. Γιατί τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber, μια που μιλάμε για ταχύτητα, έως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Για να ζήσετε κι εσείς αυτές τις υπερψηλές ταχύτητες 100 και 200 Mbps, ελέξτε τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας μέσα από το wind.gr ή σε ένα κατάστημα Wind. Αυτή είναι η εμπειρία Wind Fiber, φίλες και φίλοι, και μπορείτε να τα βρείτε μέσω της Wind. Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό, μια που ξεκινήσαμε με τον Άγιο Νικόλαο, καταλήξαμε στο Τριφτούδη. Θα επιστρέψουμε και με την επικαιρότητα της ημέρας. Παίρνουμε ανάσες αμέσως μετά την Σμαράγδα Μπασάκου, ξανά μάνα μαζί. Πάμε να μιλήσουμε και για ένα αγαπημένο θέμα, τη σάτυρα ή μάλλον καλύτερα τις μιμήσεις, γιατί ως γνωστό ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε με Γιώργο Μητσικώστα, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect και στον Τάκη Ζαχαράτο. Άλλη σχολή, πιο showman, αλλά απίστευτο ταλέντο άνθρωπος, ο Ζαχαράτος, ο οποίος έρχεται από 7 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο show που θα τα έχει όλα, χορό, τραγούδι. Πολύ γέλιο, μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές. Τα πάντα όλα, όσοι ενδιαφέρεστε, να βρείτε εισιτήρια στα καταστήματα Public, στο Regency Casino και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Καλό πρωινό να έχετε. Μποτζόρνο, σήμερα έχουμε και Γρηγορόπουλο, Κωνσταντίνε μου. Έτσι, άρα ο κόσμος να γνωρίζει ότι θα ταλαιπωρηθεί στην πόλη μας. Από τις 11 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα το πρωί στα διακάτα. Κάνει κακό στο εμπορικό κομμάτι της γιορτής του Νικολάου. Ακριβώς. Δηλαδή. Δηλαδή, άμα είχες μαγαζί εκεί κάτω, εσύ και είχες και Γρηγορόπουλου, θα σου είχαμε γύρει στα φυτίλια, ε. Μετάθεση της γιορτής μία μέρα μετά. Τι το κάνουμε, 7 λόγω Γρηγορόπουλου. Ναι, βέβαια. Πλάκα με κάνεις. Να, θα αλλάξω τη γιορτή του Αγίου για τον Γρηγορόπουλο. Για άλλαξε τη γιορτή του Γρηγορόπουλου. Πάντη 7. Α, έχουμε και γιορτή, το κάνουμε και Άγιο. Δεν το κάνεις. Τον κάνουμε Άγιο τον Γρηγορόπουλο. Υπάρχει μια... Γιατί δεν βγάζουμε καινούριους Αγίους. Α, να βγάλουμε. Για πες τώρα, ποιους έρχονται. Να βγάλουμε τον Ριχάρδο, Άγιο Ριχάρδο. Να τον κάνουμε. Προστάτης του Χρυσού. Ναι, προστάτης του Χρυσού. Γιατί βάζετε με τον Άγιο δίπλα και ένα προστάτη. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Τη Βάνα Μπάρμπα. Τη Βάνα Μπάρμπα να τη βάλετε προστάτητα του προστάτη. Α. Κάντε την Άγια για αυτήν. Και αυτήν, ναι. Έτσι, μετανοούσα. Μετανοούσα την Άγια. Εδώ κάνατε τη Μαγδαληνή. Γιατί τι έκανε η Μαγδαληνή. Και αυτήν, και αυτήν τι έκανε. Τι έκανε. Ναι. Μήπως την πρόλαβε τη Βάνα Μπάρμπα καμιά άλλη, λες. Την ερωτεύτηκε ο Ιησούς. Ναι. Ναι, τι κακό έκανε, ρε φίλε. Τι κακό έκανε. Έκανε κάτι κακό η γυναίκα να μην γίνει Άγια. Εσείς λέτε ότι είναι κακό αυτό και βάζετε νηστεία τη γυναίκα. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Καθένας έχει τα δικά του πιστεύω σε αυτά τα θέματα. Εγώ δεν θεωρώ κακό την ερωτική πράξη. Πώς θα αναπαραχθούμε, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα. Μαγδαληνή τα έπαιρνε κιόλα. Τι, πού τα έπαιρνε, μου κάνει και νόημα ότι τα παίρνει κιόλα. Ποιον τα έπαιρνε. Πόρτι δεν ήταν. Εντάξει, τι έγινε. Επάγγελμα, το αρχαιότερο επάγγελμα είναι, ρε φίλε. Δεν έκοβε και αποδείξει ότι δεν είχε. Ναι, τότε δεν είχαμε αυτά τα. Δεν είχε ούτε πώς είχαμε, ούτε έμφυες είχαμε, δεν ούτε είχε. Τίποτα. Πιο καλά ήταν τότε. Λοιπόν, ναι. Από τις 11 να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο, γιατί θα ταλαιπωρηθούμε σήμερα. Τι 11, για πες, από τις 11 σταδιακά θα υπάρχουν παρεμβάσεις, διακοπές και εκτροπές στην κυκλοφορία στους δρόμους. Πού θα γίνει. Εγνατία. Πάει. Εθνικής Αμήνης. Πάει. Τσιμισκή. Πάει. Αγίου Δημητρίου. Πάει. Πλατεία Δημοκρατίας. Πλατεία Χάνθ. Καρόλου Ντίλ. Γάμα Σεπτεμβρίου. Α, θα φτάσει μέχρι και σε εμάς. Και Λαμπράκι. Μέχρι Γρηγορίου Λαμπράκη θα φτάσει. Τι θα κάνει εκεί. Προφανώς μέχρι εκεί θα φτάσουν. Θα φτάσουν μέχρι εκεί. Θα φτάσουν μέχρι εκεί. Εμείς ψηλά είμαστε, δεν μας αγγίζει. Ακριβώς. Και θα έχουμε και το απόγευμα πάλι. Θέματα. Ναι, 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 και πού το απόγευμα. Πάλι τώρα στο κέντρο το απόγευμα. Έτσι, στο απόγευμα. Και μετά τις 5 το απογευματάκι. Μην πάτε στο κέντρο. Ναι, μην αποφύγετε, παιδιά. Ξέρετε, ναι, αλλά κάποιο που δουλεύει, που έχει το μαγαζί του, φίλε, τι να μην πάει στο κέντρο. Δηλαδή, όποιος σήμερα έχει, μέρα. Να δώσω μια συμβουλή. Ναι, να δώσει. Όποιο έχει μαγαζί στο κέντρο, το κλείσει. Σήμερα. Σήμερα το κλείσει. Αν δεν είναι, ας πούμε, σχέση να οικονομήσει με τη γιορτή του Αγίου, πώς το λένε, Νικολάου. Ναι. Ναι, άμα έχω τώρα μαγαζί, εγώ με παπούτσια, με
με ρούχα, με αυτά κτλ. Ναι, και αν θέλει ένα να πάρει ένα δώρο για ένα φίλο του Νίκο, μπράβο, μου κάψουν το, με κάψουν το μαγαζί, ρε παιδί. Κάψουν το μαγαζί. Κοίτα να δει μέρα που έχει κάτσει τώρα το Αγίου Νικολάου μαζί με τον Γρηγορόπουλο. Έτσι. Θα γίνει ένα χαμό κάτω στο κέντρο. Ναι. Από τι 12 παιδιά, να ξέρετε, όλο το κέντρο, Τσιμισκή, Εγνατίε. Κάτω είναι αργία, το κάνανε αργία. Στα σχολεία για τον Γρηγορόπουλο ή πάει σχολείο. Κανονικά δεν έχουμε. Γιατί θε να του βγάλει κανένα καινούριο ρεπό, κανένα το κολλήσει τρίμερο. Πολλές μέρες δουλεύουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Για να βάλουμε κανένα δύο γιορτές ακόμα να μην σκοτώσουν. Να κατέβει το μεσόωρο. Να κατέβει η καημένη. Να φτάσει, ξέρω εγώ, ακριβώ στι μέσει. Πολλές μέρες. Πουλά τρέλα τώρα, έτσι. Ο καθόλου τι. Λοιπόν, είδε καθόλου Αγγλία χθε, λίγο Πρεμιέρα, να πάμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε μετά να πάμε στα δικά μα. Έχω ένα θέμα, ναι, είδα. Έχω ένα θέμα μετά τις 10 το βράδυ. Με πιάνει. Ύπνος. Ναι. Πνιλία. Έτσι, δεν είναι λογικό, είναι αφού ξυπνάμε νωρίς. Τρέχω σαν το βόδι μέχρι τις 10. Ναι. Με γυμναστικές, με δουλειές, με χορηγίες, με αυτό, με λεπτομέρειες. Είσαι μυρμήγκι. Κόψε τιμολόγιο, κόψε αυτό, να είμαστε νόμιμοι. Δίνεις και στο Τσίπρα, κανονικά. Βέβαια, τι ναι, τα πάντα όλα. Εγώ δεν θα σε κάνω κανένα άγιο στο τέλος. Μα δεν είμαι καθεστωτικός με κανένα κόμμα. Εγώ πρέπει να είμαι. Κάνει έλεγχο. Τι έκανες εδώ. Πάρτα. Γιατί να δώσω δικαίωμα. Ναι, ναι, είμαστε κύριοι, κυμπάριδες. Και το είδα, αλλά δεν το μελέτησα. Δηλαδή, όταν λες δουλεύω, μετά τις 10 δεν μπορώ να δουλέψω. Ρίχνεις στροφές και απλά το χαζεύεις, δεν μπαίνεις επαγγελματικά να το προσεγγίσεις. Το ποδάρι το ένα πάνω στην καρέκλα. Ναι, έρχεται λίγο σε γλύφτο χέρι, μείνει. Δεν στο μπαρ, τι να κάτσω εδώ στο σπίτι. Α, στο μπαρ. Α, δεν κάτσε στο σπίτι. Να δω μάτσο σπίτι. Κάτσε ρε φίλε, 10 η ώρα δεν συνιστάζει. Κοιμάζε πάνω στο μπαρ. Βλέπω το μάτς να δω, με παρέα θέλω να δω το μάτς. Α, θες παρέα. Να ανταλλάσσω. Θες να λες, να κάνεις, να αράσεις. Ναι. Εγώ ακριβώς ανάποδο. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω τον άλλο να αράσεις. Άμα δεν έχω παρέα. Άμα δεν έχω παρέα ποδοσφαιρική, μάτς δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Θέλω να το δω με παρέα. Δεν μπορείς μόνος σου. Αλλά να μην κάνω φασαρία αού. Ε, τι θα κάνουν. Όχι, θα το βλέπω και θα το δω. Α, του έχει θασέψει, του έχει εκπαιδεύσει. Ναι. Λοιπόν, είχαμε ματσάρες χθες στην Premier League. Με το πιο σημαντικό παιχνίδι να γίνεται στο Old Trafford. Manchester Arsenal 2-2. Άλλο ένα παιχνίδι. Ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά από 36 χρόνια. Το Goal of Sight ήταν το παιχνίδι. Ναι, που δεν είχε στον πάγκο η Manchester είτε τον Ferguson είτε η Arsenal τον Arsène Wenger. 36 χρόνια. Φτάνει, ρε, πεθάρα. Φτάνει αυτό. Ναι. 2-2 το match. Η Chelsea είναι αυτή που έχασε και προκάλεσε. Κοίτα, η Chelsea είχαμε κάνει μια πρόβλεψη στην αρχή και το κάναμε τη στιγμή που κέρδιζε. Ναι. Και αυτό είναι ότι κάνουμε καμιά φορά διαχρονική κριτική. Αυτή έχει αξία μεγαλύτερη. Και αν έδεσε ομάδα! Όχι, αυτή έχει και μεγαλύτερη αξία η κριτική που πήρε. Πήρε τον Άλπι Κουθαέτα από δεξί στόπερ, τρίτο, τον έκανε δεξί μπακ. Ναι. Πήρε τον Καντέ, τον ανέβασε ο Μπουσάκη. Τον Καντέ τον έκανε 8-10. Ναι. Ο οποίο Καντέ είναι ο μαύρο Κάτσε τη Αγγλία, ο μαύρο Σιώπη τη Αγγλία κτλ. Είναι μαζί και ο Κάτσε και ο Σιώπη και ο Βιτόλο και όλοι μαζί. Ένα Καντέ. Ένα το κάνουν. Ο Καντέ είναι πίσω. Μαρκάρο το χαφ. Παίρνω την μπάλα, τη δίνω μια πάσα. Ναι. Τέλειωσε. Αυτοί θα τον κάνουν τώρα Μαραντόνα. Να παίζει με οκτάρι. Να γίνει και δημιουργικό. Τον άλλο τον Σέρβο τον έκανε πιο χάφ. Τον Κόβασιτς. Είναι αργός αυτός. Είναι αργός. Βάζει θυμίζει και λίγο Σαχόφ. Και μετά πήρε μια Λουλού και την έβαλε. Ποια Λουλού, ρε, ο Φίλιπ Λουίς. Ο Μπακ. Α, ο Φίλιπ Λουίς, ναι, ναι. Εκείνη η Λουλού τώρα για center back. Τώρα βλέπει ένα center back στον δρόμο και λε αμάν Παναγία μου, μη μαλώσω μαζί του. Νταβίδ, ναι. Βλέπει, ξέρω εγώ, τον Βαράν, βλέπει, ξέρω εγώ, τον Δελιζήση, βλέπει, ξέρω εγώ, τον Βαρέλα. Μαλώνει με τον Βαρέλα στον δρόμο. Όχι. Ή άμα δει τον Νταβίδ Λουίς, δεν τον πλακώνω. Λόγω μαλλιού θα. Δεν τον πλακώνω, εγώ τον πλακώνω. Τον πλακώνω. Διάρκεια, τριάρκεια. Τον πλακώνω, εγώ. Τέλο. Ναι, γεια σα, τελειώνω. Για πάνε πλάκο στον Δελιζήση και τον Βαρέλα. Τρελώσει, ε. Δεν του πλησιάζει αυτό. Το Ράμο και τον Βαράν. Δεν του πλησιάζει αυτό. Όταν λοιπόν ο σέντερ μπακ σου είναι φλόρο. Ναι. Εντάξει. Όταν το στόπερ σου το μετατρέπει σε μπακ, όταν μου βάζει το εξάρι σου δεκάρι, θα σε βρει ο άλλος ανοιχτό, θα σε διαλύσει. Σάρι. Οπότε ο Σάρι βγαίνει χειρότερος του Κόντε, γιατί είναι δογματικός στο 4-3-3. Χθες έβαγε πολύ ξύλο Σάρι από τα λυκάκια της Γουλφ. Δηλαδή έπαιξαμε πολύ τζαμπουκά τα παιδιά, του έβαλαν μέσα στα δίκια σε ένα δεκάλεπτο και τελείωσε το παιχνίδι. Έχει ένα παιχνίδι, να πούμε, αυτό του Δελασάλ, του Αμερικανικού Κολεγίου, του Φλόρικου, να πούμε. Όταν πάει η δουλειά, αυτό που έλεγε ο Κούγιας εχθές και έκλειφε θα το πάμε, θα πάμε στο Κούγια, θα πάμε στο Κούγια. Απλά ήθελα λίγο να... Η Τσέλσι, οι παδίτες, έχουν αυτά, τα είπαμε εμείς δύο μήνες πριν και λέγαμε, μα κερδίζει η Τσέλσι. Βρε διαχρονικά, πάμε να δούμε κάποια συνολικά πράγματα. Το εξετάσεις. Η μπάλα δεν είναι ένας μήνας και τρία. Σωστά. Έμεινε πάρα πολύ πίσω η Τσέλσι, 10 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Βρε, η City δικαιώται να πάρει αυτό το πρωτάθλημα. Κάτσε τώρα όμως. Εδώ έχουμε και τη Liverpool, η οποία δείχνει ότι είναι πολύ κοινική φέτος. Μετά.
Ναι, μετά αλλά είναι μαζί. Ένα-δύο πόδια διαφορά έχουν. 41-39. Να μου πεις, δείχνω ότι μπορεί να κερδίσει τα μάτια, τα παιχνίδια ακόμα και τα μάτια σε κακή μέρα. Ναι. 0-1 όπως θα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Ναι. 0-1 ο Κλόπ, έτσι θα τα πάρουν. Ναι. Χθες κέρδισε βέβαια εύκολα 3-1. Εύκολα στο δεύτερο μέρος για τον γύρισε. Έφαγε και βάλε 3 γκολάκια μετά. Το φάγε. Σκόραραν όλοι εκεί. Φιρμίνιο, όλα τα καλά παιδιά. Πολύ μια στη Λίβερπουλ. Ο Μίλνερ και ο Σαχίρι βάλαν τα γκολ. Ο Τσακίρι μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Αυτό έβαλε το 1-3. Το Τσακίρι στα μεγάλα μάτς δεν τον βάζει. Γιατί θέλει 3 οχτάρια. Ακριβώς. Στα μικρομεσαία τον πετάει μέσα και θα βάλει τον κόλπο. Μετά η δεκάρη το αλλάζει το σχέδιο εκεί. Η Σίτη, α πούμε, κέρδισε και αυτή είναι δύσκολα την Γουτφο. Το 1-2. Έτσι. Ναι. Ζωρίσκε και αυτή είναι χθες. Στα άλλα παιχνίδια η Τότενα με Κέιν 3-1 την Southampton. Φούλαμ Λέστερ 1-1. Everton Newcastle 1-1. Για τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Σίλβα, ο οποίος κάνει καλή καριέρα και στην Premier League. Καλός προπονητής. Πολύ καλός. Και ηθικός. Πάρα πολύ. Όταν του πετάξετε τις πορτοκαλάδες στην Τούμπα, δεν καμία σχέση με τον άλλο, το ψόφιο εδώ που ήρθε πέρσι και μας πήρε τον πρωτάθλημα. Ούτε με τον Γιατί για μένα αυτός το πήρε τον πρωτάθλημα. Ούτε με τον ειδικό σας τον Ήβιτς. Ναι. Ναι, μαζί σου. Μαζί. Βέβαια υπάρχει μια ειδοποίηση διαφορά. Ο Ήβιτς τουλάχιστον είδαμε ότι χτυπήθηκε κανονικά. Το είδαμε ότι χτυπήθηκε. Έχει κάνει χειραψία με τον Ήβιτς. Έχω κάνει φυσικά με τον Ήβιτς. Έχω κάνει και συνέδευση με τον Ήβιτς. Μία ώρα τα λέγαμε. Από τους πιο δυνατούς άντρες που έχω γνωρίσει. Ναι. Γερό παιδί. Σέσφιξε το χέρι και ένιωσε γερό παιδί. Γερό παιδί. Ξέρεις ότι πλάκωσε το σέσφιξε. Εντάξει, επειδή είναι γερό παιδί, το κεφάλι του σημαίνει ότι δεν τρυπάει. Τι κάνει, βόμβες τρώγανε τώρα. Βόμβες τρώγανε, τρώγανε και μπύρες. Τι να κάνουν. Τουλάχιστον αυτό το είδαμε. Ένα κουτάκι τώρα την πήρα άδειο τώρα το κάνατε. Έπεσε στο κεφάλι του. Α σε έπεσε. Στον άλλο δεν ξέρουμε καν αν το βρήκε το χαρτί. Μπορεί να το βρήκε εδώ στον νόμο, εδώ στο πέτο. Να φας το χαρτί με το ρολόι ή ένα κουτάκι άδειο μπύρα. Δεν ξέρω αν είναι άδειο μπύρα. Κάτσε σε βαρέσω εγώ με την μπύρα. Και 20 ml να έχει μέσα. Ναι. 20 ml να έχει. Θα πάρει βάρος. 20 ml. Ήσουν καλός χημεία φυσική. Όχι. Γι' αυτό. Και 20 ml. Νέα έκθεση. Αυτά. Τα μαθηματικά. Κοινωνιολογία. Σε αυτά κοινωνιολογία πρέπει να έκανες μάθημα κιόλας. Έκανα μάθημα. Εσύ ανέβαινες και έλεγες κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω καθηγητά. Κοινωνιολογία το πιστεύω. Ναι. Αλλά φυσική χημεία φίλε και 20-30 ml να έχει. Με τη δύναμη που θα πεταχτεί. Δεν τράβαγα εκεί, τι να σου πει. Δεν τράβαγες. Γι' αυτό τα λέμε τώρα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν. Πήγα να μετατρέψω τα μόλις σε γραμμάρια. Όχι, όχι, μη. Εγώ είχα ένα καθηγητή. Με είχε αφήσει φυσική χημεία όλα πρώτη ηλικίου. Ναι. Ήθελα να με διώξει να με στείλει στον Ευκλήδη. Τον πέρασα βέβαια το καλοκαίρι. Μου λέει, δεν θα σε αφήσω λέει, να περάσει. Αν μου υποσχεθεί ότι θα πάω στον Ευκλήδη. Ναι. Και του λέω, όχι, ρε φίλε, θα κάτσω να γράψω, λέω, ναι. Και θα με φάσει τη μάπα δύο χρόνια. Ήταν και αργιανό, δεν με χώνευε κιόλα. Ήταν ο καθηγητή. Στο δεύτερο λάτ που ήμουνα. Λάτ. Ναι, δεύτερο λάτ του μα. Με το Στανιό να με στείλει Ευκλήδη. Του λέω, όχι, ρε φίλε, εγώ και εγώ ήμουν τη δικιά σου. Πήγα γι' αυτό γάμα δέσμη, τριδέ με τα κοριτσάκια, να περνάμε καλά. Έτσι, αρχαία, λατινικά ιστορίε, να βλέπουμε κι εμεί πώ κάνατε εσεί τα τελευταία θρανία, τα κουριτσάκια με τα φστανάκια, ανέμελα. Εγώ είχα μια φυσικό. Δεν με χώνευε. Και εμένα δεν με χώνευε, γι' αυτό με. Είχε φοβίες όμως. Τι φοβίες. Κάτι την κάνανε μικρή, ξέρω, η Κατσάλη. Κατσάλη. Η Κατσάλη. Εγώ δεν θέλω να πω ονόματα γιατί μπορώ να κάνω ακόμα μάθημα. Ναι, με φτάνει αυτή όλη. Λοιπόν, μοιάσματα της Τούμπας μας έλεγε, ξέρω. Μοιάσματα, ναι, και εμείς τα ακούγαμε. Πήγαμε να πάρουμε βαθμούς. Πάει ο μητέρας συγχωρεμένος να πάρει βαθμούς. Πάει να μιλήσει στην Κατσάλη. Σας παρακαλώ, κύριε, καθίστε δύο μέτρα πιο πίσω. Τι είναι αυτή η αγάπη, τι λέει. Μη. Τι δύο μέτρα πίσω, τι θα σε κάνω δηλαδή σε απόσταση μισού μέτρου. Τον φοβήθηκε τον φοβήθηκε, ναι. Να την. Τον φοβήθηκε, τι είναι αυτή, ρε. Σε αυσευτή, έχει 10, σε κυνηγούσε. Με κυνηγούσε, αλλά μετά με δικαιολογούσε γιατί είναι λέει απίδεικτη αυτή η γυναίκα. Ναι, είχε αλφα στερητικό μπροστά. Εντάξει, κάποιο καθηγητή είχαν αφοσιωθεί μόνο στη μελέτη και στη σπουδή και στα μαθήματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλοι οι καθηγητέ. Ήταν παντρεμένοι. Ποιο θα την πλησιάσει. Δεν την πλησίασε κανένα. Την είχα κάνει σαν τη μίνι, πώ το λένε. Κροκέτε. Όχι, ρε, που τα χειρίζουν τα σκυλάκια. Α, στήρωση. Τι είχα κάνει στήρωση. Ναι, στήρωση. Δεν έλαρε τώρα. Κρίμα την καημένη. Στήρωση. Κρίμα, ρε φίλε. Τώρα. Είναι μερικέ γυναίκε, είναι στήρωση. Τι πράγμα είναι, ρε σύ. Είναι μερικέ. Δηλαδή, πώ μια γυναίκα σκύλα. Ναι. Δύο με την καλή την έννοια. Δύο ειδών γυναίκε σκύλε. Τι ακούσαμε σήμερα, ρε παιδιά. Γύρω πολλά μα τα πω. Λοιπόν, δεν το προλαβαίνω. Δύο γυναίκε. Δύο ειδών γυναίκε σκύλε υπάρχουν. Ναι. Οι καλέ. Όχι. Δεν είναι καλέ σκύλε. Οι σκύλε στηρωμένε. Ναι. Και αυτές που τρώνε κροκέτες. Κροκέτες. Είναι από την άλλη μεριά. Την άλλη. Η κροκέτα ή η στήρωση δηλαδή. Η κροκέτα ή η στήρωμένη. Η άλλη χθεσινή που είδαμε εδώ, όλη την κροκέτα πρέπει να την έτρωγε. Την είδε εκεί. Εδώ στην τηλεόραση που την βλέπαμε. Είναι η τροκή τη λιχουδιέ. Αν δει και λιχουδιά και εξτραδάκια εκείνη. Δεν προλαβαίνει. Εκείνη τη δει και λιχουδιά. Ήταν φίλε, έτσι ένιωσε ότι θα έβγαινε από την τηλεόραση και θα μα άρπασε. Αυτή είναι η εχθρή του ουρολόγου.
Εμένα με είπε ο καθαρίζει μπροστά τη τα πάντα όλα. Αυτές τις θέλουμε, είναι χρήσιμες. Είναι πόσο άλλο που παίρνει τα μάξι και το καθαρίζει τα μπέκα από κάτω. Ναι. Αυτές καθαρίζουν τα μπροστά τη. Μια χαρά, μια χαρά τα κορίτσια. Οπότε ο ρολόγος δεν έχει δουλειά. Είναι ο εχθρός του ρολόγου είναι τέτοιου είδους γυναίκες. Με τις κροκέτες. Στη Λιβάνα Μπάρμπα και τα λοιπά. Μια χαρά κορίτσαρες. Βέβαια. Λοιπόν, 41 μπονταλάκια η City, 39 η Liverpool, 33 η Tottenham, 31 η Chelsea και η Arsenal έχει χαθεί το τρένο για αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, η Arsenal είναι ο Ηρακλής της Αγγλίας. Όχι, γιατί η Ηρακλής της Αγγλίας. Χαιρόμαστε που τη βλέπουμε να παίζει. Πέσει Champions League όμως η ομάδα, Ευρώπη, πέρκα ένα κύπελο. Εντάξει. Λίγο πιο πάνω την Ηρακλή. Α, είναι πιο πάνω. Ευτυχώς γιατί τώρα μας ακούει κανένας από το Λονδίνο που να τράκαρε με τα δύο όροφα τα λεωφορεία. Λέω Ηρακλή. Δηλαδή παίζω μπάλα, αλλά δεν είναι δυνατό. Λες ότι δεν παίρνει τίποτα από σχεδόν ποτέ. Έτσι παίζει. Φρουφρού και αρώματα. Η πιο χαζοχαρούμενη φίλα τη δεκαετία του 80 ήταν Ηρακλήδη. Πες μου λίγο τώρα μια φίλη. Τι έκανε η ομάδα σας, έπαιξε καλή μπάλα. Εντάξει. Τι κάνατε, χάσαμε 3-2. 3-2. 4-3 χάσαμε. Παίξαμε καλή μπάλα. Παίξαμε καλή μπάλα. Ένα, αυτά εσείς να τα ακούτε που ξεφωνίζετε τον Πάο επειδή κερδίζει κοινικά. Νάτο. Ενέρε φίλε, δηλαδή. Πήρε πάσα. Ενέρε φίλε, δηλαδή. Είπα τη Βελόνα τώρα πήρε. Θα με μουρλάνετε και ξέρει τώρα. Ήθελα να το είπα λίγο. Δεν παίζει μπάλα. Πάο δεν έχει στυλ παιχνιδιού καταρχήν. Πώς δεν έχει. Τι στυλ παιχνιδιού έχει. Σε κερδίζω με το στανιό, με το έτσι θέλω. Τι στυλ παιχνιδιού έχει πάω. Τι στυλ. Άμα βγάλει τώρα γραμμέ, ανοίξουμε γραμμέ, πε. Ποιοι, αυτοί που δεν βλέπουν το μάτς στα καφενεία και πίνουν τσίπουρα και βλέπουν τη φάση. Ή αυτοί που πάνε. Τι στυλ παιδοσφαίρου παίζει ο Πάοκ. Δεν θα ξέρει να σε πει στο μάθημα. Κανένα λε. Όχι, θα πει παίζει κατακτητικά, παίζει ξέρω εγώ την πλευροκόπηση, την αντεπίθεση. Εγώ ξέρω ότι πέρσι τέτοια περίοδο. Το Αντρίκιο το Μπρουτάλ. Ναι, το Αντρίκιο το Μπρουτάλ παίζει, όπω το είπε και ο φίλο σου. Ο φίλος ο Κούγιας, το Αντρίκιο δηλαδή, τον Μπρουτάλ. Ξόδεψε άλλος. Ξόδεψε άλλος 100 εκατομμύρια για να γίνεις προοδευτική, ρε. Τι προοδευτική. Ας παίρνω το πρωτάθλημα. Ας το παίρνω το πρωτάθλημα και ας με λένε ότι είμαι προοδευτική. Προοδευτική, ρε. Πέρσι τέτοια περίοδο ξέρεις τι λέγατε όλοι εσείς γύρω-γύρω. Ότι. Α, δεν μπορεί ο Πάοκ μετά τα τέμπη, δεν μπορεί το κάνω. Άσε να κερδίζει ο Πάοκ έξω από την Θεσσαλονίκη στον Τατέμπη. Μετά τέλειωσε αυτή η καραμέλα, έλειωσε. Και αρχίζει να λένε αχ, θα σα το δώσω Τσίπρα, επειδή και πάρει τη φανέλα. Ναι, αλλά πήρε τη φανέλα και το άρχιο του Ιράκ. Ακριβώ. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Χάρουμε το πρωτάθλημα και επειδή δεν μας το έδωσε ο Τσίπρας, ξέρεις τι λέγανε. Τι. Το χάσατε μόνοι σας. Βλάκησες. Ναι. Βλάκησες. Αυτή ήταν η περσινή, ο περσινός κύκλος. Φέτος. Είστε τυχεροί. Ναι. Είστε τυχεροί, κερδίζετε. Αυτό ήταν η πρώτη φάση. Είστε τυχεροί. Ναι. Προχωράμε. Ναι. Δεν παίζετε μπάλα. Ναι. Αυτό, εδώ είμαστε τώρα. Μα ήδη τα λέτε. Δεν τα λέμε ίδιοι. Δεν παίζετε μπάλα και στο τέλος ξέρεις που θα καταλήξουμε. Πού. Σας το δίνω Τσίπρας. Εκεί θα καταλήξουμε. Αυτά θα τα εκεί θα καταλήξουμε. Αυτά θα τα λένε. Γι' αυτό δεν θα τα λένε οι καραπαπάδες. Μα όλοι θα τα λένε. Ερώτηση. Τι στυλ ποδοσφαίρου παίζει ο Πάοκ. Τι στυλ ποδοσφαίρου παίζει. Τι εννοεί τη στυλ, παιδί μου. Παίζει 4-2-3-1. Αυτό παίζει ο Πάοκ. Δηλαδή, τι παίζει. Δηλαδή, ας πούμε. Ναι. Ας πούμε η Λέστερ. Παίζει ένα ποδόσφαιρο με αρκετές πάσες. Ναι. Που στριμώχνει τον αντίπολο. Πρεσάρει ψηλά. Ναι, ναι. Έχει. Πρεσάρει ψηλά. Πρεσάρει. Δεν πρεσάρει ο Πέλκα, δεν πρεσάρει. Δεν ανεβαίνει ο Λιμιό, δεν πρεσάρει. Δεν πρεσάρει. Είστε για το νοσοκομείο, ο Πέλκα και ο Βιέλια. Και γι' αυτό προσέχουμε κιόλα και δεν πατάμε τα γκάζια. Ο Μάτο δεν πατάνε γκάζια. Για μένου 3.000 τροφέ. Έχετε χάφε εσεί να πρεσάρετε ψηλά, να πούμε. Όχι, δεν έχω τα χάφε. Πρεσάρουν οι ακραίοι μου. Ο Πέλκα πρεσάρει. Ο Πέλκα πρεσάρει. Και πρεσάρει και ο Λιμιό ενίοτε, ενίοτε και ο Ζαμπά. Ο Πρίγκοβιτ όσο μπορεί κι αυτό. Ο Πρίγκοβιτ δεν πρεσάρει. Όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Κατοχή μπάλα, πολλές πάσες, στριμώχνουν τον αντίπαλο, έχουν την ποιότητα, βάζουν τα γκολ. Τι άλλο να κάνω. Τι άλλο να κάνω. Τι θες να κάνω άλλο. Μάλιστα, τι θες να πετάω, να. Πέρσι τέτοια περίοδο δεν έπαιζα καν μπάλα, έτσι με τον Λουτσέσκου. Ενώ τώρα παίζεις. Τώρα κερδίζω όμως. Πέρσι δεν μπορούσα να κερδίσω ακόμα γιατί δεν είχαμε βρει ούτε αυτό το στυλ που λες εσύ. Ποτέ παίζεις με τη Βίτη. Δεν παίζουμε τη Βίτη ξανά. Με την Μπάτε. Την άλλη Πέμπτη. Ακριβώς. Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Είναι ενδιαφερόμενη η Μπάτε. 100%. Θα δούμε με μια ομάδα που είναι ενδιαφερόμενη σαν τη Λαμία για την Μπάτε. Την μπάλα θα παίξετε. Πάω και Μπάτε είναι. Ναι, αλλά θα δεις. Μην με πισξάδει πάω. Όχι. Να σε κρίνω με τους βρωμιάριδες. Όχι, ναι, αλλά θα δεις. Πρόσεξε. Α, και τώρα που πει βρωμιάριδες, δεν μου λες. Παναγιώ όταν έπαιρνε τα πρωταλήματα και τα κύπελα δεν είχε κάτι δόξες δράμες, κάτι όφη. Δεν τους είχε. Θα σου πω. Δεν τους είχε αυτούς. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τα τρία τέταρτα των ομαδικά. Μη συγκρίνει τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Ο Βαρδινογιάννης είχε τη δόξα δράμας. Και τον όφη. Περίμενε. Και τον όφη. Α, μπράβο. Σε παρακαλώ. Ναι, αυτά δεν τα. Κάτσε. Κοτρώνε η κριτική 1-1 το πούλμα του Παναθηναϊκού, όφη Παναθηναϊκό. Στη Λεωφόρο την ίδια χρονιά, 1-1 όφη με τον Παναθηναϊκό, αδιάφορο, παίρνει το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Μία χρονιά έγινε αυτό. Ναι. Τι άλλε 10. Πάει στη δόξα δράμα. Τι άλλε 10 τι έγινε. Κάτσε. Εδώ είχαν 50 χρόνια κέρδισα κάτω. Κοτρόνια ναι. Έτρωγε ο Παναθηναϊκό. Ναι. Πάει στη δράμα, έχει πάρει τη δράμα. Ναι. Πάει ο αλέφατο προπονητή, του κερδίζει 2-1. Ναι. Γιατί ο Πάουκ δεν τρώει κοτρόνια στο Αγρίνιο σου όταν κατεβαίνει στον Πανετολικό. Ποιο είπε ότι ο Πάουκ με τον Αγρίνιο και με τη Λαμία δεν. Πλέον κοτρόνια και στα Γιάννα.
ξέρω ότι Ξάδη με ξέρει την περσινή χρονιά με είχε ξεπάτωνε. Τώρα την πήρε ο Μουζεμίδης. Δεν την πήρε ο Μουζεμίδης. Το ξέρει και εσύ. Το πήρε. Εντάξει, να κάνω ρε φίλε. Και εγώ, άμα πάρω το περίπτερο γύρω από το Μετρόπολη, δεν πήρα το Μετρόπολη. Το περίπτερο πήρα. Κοίταξε. Και άλλοι βάζει λιπαντικό. Εντάξει, βάλει για να είναι έτοιμο. Σιγά σιγά. Α, σιγά σιγά. Θε να πει. Κατευθείαν δεν θε να πάρω το. Άμα είναι γρήγορα. Λιπαντικά βάζουν. Λοιπόν. Σα τα λέω να τα μαθαίνει. Εγώ στα λέω όμω και εγώ μια χαρά. Ισχύει αυτό ο κύκλο που γίνεται από του έξω. Ναι. Ουσιαστικά είναι ένα πόλεμο. Ναι. Με κακή πρόθεση, γι' αυτό σου έλεγα. Ο πόλεμο. Ναι. Τον οποίο θα πρέπει να το συνηθίσουν οι φίλοι του Πάου γιατί είσαι πρώτο. Τώρα εσεί διαμαρτύρεστε για τα πρωτοσέλιδα και τα. Όχι, δεν είμαι. Εγώ χαίρομαι που έχω τέτοια πρωτοσέλιδα. Περνάνε κάποια μηνύματα αυτή για τι ομάδε. Ναι, γιατί είναι αδύναμη, γι' αυτό. Ποιο είναι πιο δυνατό, ο Αθηναϊκό τύπο ή τη Θεσσαλονίκη. 100% Αθηναϊκό. Μάλιστα. 100% τι το συζητά. Ναι. Μία εφημερίδα είμαστε, ρε φίλοι. Αυτή είναι. Εδώ μπροστά μα είναι. Τότε πάτε, βάλτε τον Ντέμι να διαμαρτύρετε για τον Πάουκ και τον Κατσουράνη και μα αλήθεια. Εφόσον επέλεξε η διοίκηση. Εγώ δεν βλέπω κανένα Ντέμι. Έτσι. Άντε, ναι. Ξανθόπουλοι και τα λάθη. Λες δηλαδή ότι με ένα κανάλι και μια εκπομπή μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, εγώ δεν το πιστεύω. Έχετε σε πανελλήνια εμβέλεια φωνή. Έχουμε. Πού είναι. Νοερά έχουμε. Πού είναι πια. Το κανάλι αυτό, το πόσο λένε. Άντε, πάνε. Ναι. Μέχρι HDNA φτάνετε. Με ένα site δηλαδή. Αυτό ένα site. Ένα site. Μέχρι το HDNA. Όσο εκεί δηλαδή. Λες. Μετά το HDNA δεν το χάο. Άστε τώρα. Λοιπόν, μην μου κλαίγεστε τώρα. Πε μου λίγο εσύ τώρα. Ναι. Πε μου λίγο εσύ τώρα που μου με ρωτά τόση ώρα τι στυλ, τι στυλ. Ενώ ξέρει πώ παίζει ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Του άλλου δεν θα βγουν. Α, ποιου άλλου δεν. Ποιου άλλου που θα βγουν. Αυτού θα βγουν. Το 80% που θα βγουν είναι στα καφενεία, στο λέω εγώ. Στα καφενεία δεν βλέπουν την μπάλα, πίνουν τσίπουρα. Στα καφενεία γίνονται μεταγραφέ. Στα καφενεία γίνονται και στα κολόμπαρα. Πολύ ωραία κριτική υπομένω να κάνει. 300 στο βουλευτό σε κάτι ξενοδοχεία είπαμε. Ναι. Μην τα υποτιμά τα καφενεία. Όχι, δεν υποτιμά τα καφενεία. Τα καφενεία είναι πιο πολύτιμα από τα πανεπιστήμια που τα καίνε κάθε τρεις και λίγο. Λες εσύ. Τα καφενεία είναι μάθημα. 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 Τα καφενεία. Ναι. Να βλέπουν την μπάλα, γιατί άμα του ρωτήσει τι έγινε στο ΠΑΟΚ Λαμία, θα σου πούνε γίνονται για το χέρι του Βιερίνια και δεν θα έχουν δει το άλλο μάτσο. Και μεταγραφέ γίνονται στα καφενεία. Και βρωμιέ γίνονται στα καφενεία. Και βοσοληψίε γίνονται στα καφενεία. Λοιπόν, είναι πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο. Αμέ. Σε αυτό το κομμάτι που έτσι πως το θέτεις δεν έχεις άδικο. Αυτό. Εγώ λέω αυτοί που είναι μέσα στα καφενεία να βλέπουνε. Να βλέπουν για να κρίνουν. Όχι, άκουσα, έμαθα, μου είπε ο διπλανός, βγήκε ο άλλος και φώναξε ότι έγινε ένα χέρι. Αυτοί στα καφενεία εκφράζουνε το μέσο ρεπόρτερ των ομάδων που είναι ο παδός. Διαφωνώ. Ο μέσος ρεπόρτερ ομάδων, φίλε, τρέχει από το πρωί στο βράδυ. Κάποιες χρόνια πολλά σου λέει. Ποιος είναι αυτός. Πολύ, πάρα πολύ. Κλείστε τη μέρα της γιορτής σου. Εγώ το κλείνω. Το κλείνει, δεν μπορεί. Ξέρω. Αφού σε παίρνω να σε πω χρόνια πολλά και το έχει κλειστό. Δεν έχω κανένα κέρδο. Ναι. Με φορτώνει καρκίνο η ραδιενέργεια από το κινητό. Ναι. Κέρδο δεν έχω. Τι να κάνουμε, μια μέρα ρε σε πέρα. Θα πάρει κάποιο να σου πει, ξέρω εγώ, θέλω τρεις χορηγίες την ημέρα τη γιορτή σου κτλ. Όχι, χρόνια πολλά να σε καλά. Ωραία, και αν δεν είμαι καλά, τι θα κάνει. Τι πράγμα, θα στεναχωρηθεί. Ταΐζεται η μαρμίδα τη ψυχούλα. Σόπα, ρε. Ναι, τι να κάνουμε. Τραβά ένα κλείσιμο και γεια σα. Δεν ασχολούμαστε με κανένα. Τίποτα. Εντάξει. Είναι μια οπτική την οποία εγώ δεν θα σου πω ότι είναι σωστή. Πρωτοχρονιά θέλεις. Χριστούγεννα θέλεις. Πάσχα θέλεις. Γιορτές κλειστό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να κουβεντιάσουμε και δηλώσεις του φίλου του Κούγια. Ναι. Κουβεντιάσουμε. Ο Κούγιας όταν τα λέει καλά για τον ΠΑΟΚ, τον βγάζουμε πρώτο σέλιδο. Όχι, όχι, όχι. Όταν πει τίποτα άλλο, είναι φίλος του Μαρινάκη. Ναι. Είναι πτυσσόμενος δηλαδή. Αφού και αυτός ξέρει, είναι πεταλουδίτσα. Σας βόλεψε. Πεταλουδίτσα είναι. Σας βόλεψε. Ξέρει, είναι μάγκα. Παίζει, λέει το ποδόσφαιρο μπουρτάλο πάω. Δεν παίζει. Είναι προοδευτική ο ΠΑΟΚ. Δεν παίζει ποδόσφαιρο μπουρτάλο. Με σκαριές έφυγε ο άλλος, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Ο Πασχαλάκης με σκαριές έφυγε και τέλειωσε ένα μάτς με 15. Δεν παίζει μπουρτάλο παιχνίδι. Βγάλετε ένα καινούργιο τραγούδι με τον Κατσαντζίδη. Βάλετε στο δίκτυο. Άντε πάλι τον Κατσαντζίδη. Φωτογραφία του. Θες δώρα. Όχι. Πολλά δώρα, θες. Πολλά θέλω. Μεγάλα δώρα. Μεγάλα, όχι. Λοιπόν, μεγάλα. Απίθανα δώρα τότε κατέβασε το My Free to Go App. Το κυνήγι των Flames και το δώρο ξεκίνησε. Ναι. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και κάνετε. Τα εξαργυρώνετε για να συμμετάσχετε σε όποιους και σε όσους ενεργούς διαγωνισμούς θέλετε για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα μέσα από το ανανεωμένο My Free to Go App. Το κυνήγι των δώρων ξεκινάει από το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που θέλετε εσείς. Αλλά τα δώρα δεν σταματούν εκεί. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσω του My Free to Go App. Ο Τάκης
Ξαχαράτωσα θα είναι εδώ από αύριο, 7 του Δεκέμβρη, στο Βεγίνα Θέατρο με ένα άλλο καινούργιο σόου που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, γέλιο, μια υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά. Και όσοι ενδιαφέρεστε βεβαίως θα τα βρείτε τα εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο και όποιος θέλει να γελάσει με την ψυχή του νομίζω ότι μπορεί να πάει να απολαύσει. Τάκη Ζαχαράτο, καλό πρωινό να έχετε όλες και όλοι. Μπήκαμε στην δεύτερη ωρίτσα, Κωνσταντινέ. Ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμούλες, έτσι ανοίξουμε τις γραμμές. Άνοιξε και πες και τι άλλα θέματα υπάρχουν. Έχουμε πολλά θέματα πολλά, και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ και για τους διαιτητές που βγήκανε. Και εδώ ένα θέμα ενδιαφέρον που έχει Μέτρο Σπορ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι πρωτοπόρος μόνο στην Super League. Είναι πρωτοπόρος και στην ΚΑΠΑ 19 και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 15 και στις γυναίκες. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει, θέμα είναι. Βγάλτε κανένα παίχτη, φέρνετε το Χατζέρι. Πώς δεν έχουμε βγάλει. Βγάλτε ένα στόπερ. Δεν έχουμε βγάλει παίχτη. Χθες ένα ωραίο κούτσι στο Κανελάκι. Τι είπε ο κούτσις. 90-90-90 ανοιχτό πλέον. Ένα πάρα στάπα αεροπάγ. Δηλαδή εσείς έχετε ακαδημίες και πήρατε από την Ξάδη 700.000 ευρώ παίκτη. Ο Μελιόπουλος. Κλείστε τι ακαδημίες. Ποιο Μελιόπουλος. Δημόσια σχέση με την Ξάδη. Ο Μελιόπουλος είναι χαφ. Ακού, χαφ είναι. Αυτό είναι δημόσια σχέση με την Ξάνθη. Λες εσύ. Λέω εγώ. Που τα βλέπεις όλα δηλαδή, με άλλη οπτική γωνία. Με άλλο πρίσμα. 500 άτομα Πουργιωτόπουλος, ένα χάφσα το Μελιόπουλο. Δεν μπορείς να βγάλετε εσείς. Ναι. Πώς έχει λίρατζι που ετοιμάζεται να πει στην ομάδα. Μεταξύ K20 και μεγάλο. Χιλιά άτομα το λίρατζι τα βγάλεις μόνο. Ναι. Πήρατε το Χατζερίδη. Στόπερ δηλαδή. Πέλκας από πού βγήκε. Και αυτός βγήκε. Καλά να οδόνεις. Οδόνεις να είναι καλά. Καλά να οδόνεις. Ναι. Δηλαδή αυτοί δεν κάνουν κάτι καλά, κάνουν μόνο οι όλοι άλλοι. Αν δεν ήταν οδόνεις και ο Καντουρί να παλτό. Σαφιλίδης δεν βγήκε από τον ΠΑΟΚ. Ποιος που. Σαφιλίδης. Τι ως Σαφιλίδης. Όχι από τον ΠΑΟΚ. Θα μου πεις καλά ο Μπόλωνη θα μου πεις τώρα. Δεν έχει σημασία. Ναι. Αλλά σου λέω, ανά ένα χρόνο όλο και κάποιος αφήνει. Τι μας διαφημίζετε τώρα την ΚΑΠΑ 19, την ΚΑΠΑ 20, πήρατε το Μελιόπουλο δημόσια σχέση από την Ξάδη 700.000. Καλημέρα στο Φερέ, το φιλαράκι, Λεβεντόπεδα μας αποκαλεί. Καλημέρα στον Πόλη τον Μαυρόπουλο. Καλημέρα στον Τίνο τον Παλί. Φερέ της που είναι, ξυπνάει πρωί. Ξυπνάει, μας ακούνε. Ναι, πρωί. Πρωί-πρωί μας ακούνε και στείλανε ευχές. Πες να σου στείλει το τηλέφωνο. Εκτός από τους πάρα πολλούς. Πες να σου στείλει το τηλέφωνο του Χριστίδη, γιατί κάει και το τηλέφωνο μου και θέλω να τον πάρω τον Νίκο, τον πω χρόνια πολλά. Τον Τινό, τον Παλί. Βέβαια, στείλει το τηλέφωνο του Νίκου. Μπορεί να μας ακούει κιόλας ακόμα ο άνθρωπος, γιατί είναι βραδινός, ξέρεις με τον πατσά και με αυτά. Πάει, αλλάζει τον Δαλιανίδη στον Πατσατζίδικο. Ναι. Ένα υπάλληλο είναι σωσία του μου. Πάμε γραμμές, πάμε να ακούσουμε τον κόσμο. Δεν συζητήσαμε για τον Μπρουτάλ ποδόσφαιρο που λέει ο Κούγιας, ο οποίος Κούγιας, εξαίρετος δικηγόρος κορυφαίος, αλλά αναλόγως που θα βγει τα λέει και διαφορετικά. Άμα βγει στην Αθήνα θα τα πει αλλιώς, άμα βγει εδώ θα τα πει αλλιώς. Θες να σκοτώσουμε άνθρωπο να. Όχι, δεν θέλω κανένα, ούτε να σκοτώσω, ούτε τίποτα δεν θέλω. Τίποτα δεν θέλω. Δεν θέλω να μπλέκω εγώ με φασαρίες γενικότερα. Είμαι ακριβώς το ανάποδο από σένα. Δεν θέλω να μπλέκω φασαρίες. Πάμε γραμμούλες. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να. Παοξής. Έλα, Παοξή μου. Επειδή εδώ, παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο και έχουν κάποιο πρόβλημα με τα αυτιά τους, μάλλον έχουν βίσμα στα αυτιά τους και δεν ακούνε καλά τι λένε κάποιοι άλλοι ακροατές, εγώ βγήκα χτες και είπα μούγκα για τη διαιτησία για τον ΠΑΟΚ, γιατί πήρε πεντακάθαρα τα τρία ντέρμπι με ξένη διαιτησία και... Και ένα μετύχει τον Ολυμπιακό. Εμείς τα λέμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ένα μάτς με τον Άρη. Και ένα μάτς με τον Άρη. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν αναφέρθηκα στο αν θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ή όχι. Γιατί βγήκε κάποιος και λέει ότι πίσω έχει αγλάδα την ουρά. Ναι. Εγώ είπα μούγκα από μόνο για τη διαιτησία. Να μην μιλάνε για τη διαιτησία πλέον. Τελείωσε. Πήρε πεντακάθαρα τα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ και τέρμα για τη διαιτησία τώρα. Τελείωσε. Τι μιλάνε για διαιτησία. Μπαίνουμε σε άλλη περίοδο τώρα. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο με. Είναι διαιτησία. Νωρίτερα ήταν η τύχη. Τώρα θα μπούμε στην περίοδο που μας το δίνει ο Τσίπρας, να ξέρεις. Αλλάζει αυτό. Ανά 2-3 μήνες. Ένα άλλο τώρα. Ναι. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Κόκκινο μια φορά που είπε ότι η μπέναλτι είναι στην περιοχή εάν το χέρι πάει στην μπάλα και όχι η μπάλα πάει στο χέρι. Λοιπόν. Ο Βιερίνια προχθές είχε γυρίσει την πλάτη και σήκωσε το χέρι. Πήγε σκόπιμα το έκανε να πάει το χέρι. Πέναντι είναι, πέναντι είναι, έλα άστο. Όχι, δεν πάω, δεν είναι πέναντι. Πέναντι είναι, άστο, δεν θέλω να ακούω χαζά τώρα, δεν υπάρχει νόημα. Όχι, είναι καθαρό πέναντι. Όχι, καλέ, ακούσιο ήταν. Να σε καλά, να σε καλά. Παιδιά, πόσο να μην... γάβρι γίνατε, ναι, να μην κάνουμε τα άσπρα. Πόσο μάτρα. Γάβρι γίνατε. Είναι κατάδια. Να, ορίστε, θα ακούω τον άλλον. Θα τον άλλον που λέει τέτοια. Μην τρέχουμε. Πόσο τρακούμε. Γάβρι γίνατε. Είναι πέναλτι, τέλος. Όπως μπορούσε να δώσει πέναλτι και του Ατζέγιο που του βρίσκει το χέρι κανονικά. Δεν το έδωσε. Απλά κάτω ήθελα να μείνουν μόνο σε αυτή τη φάση. Τέλειες. Οι άλλοι δεν το είδαν το μάτσα δεξιά και αριστερά σε καφενεία και είπαν ότι ευνοεί το μάτσα. Πάρτε καλά τηλεοπτικό κανάλι εκεί να φωνάζετε. Έχουμε κανάλι, αλλά είναι πάνω. Δικό
και δεν θέλει να το παίξει. Θέλει να το παίξει αντικειμενικό. Λίγο απ' όλα. Δεν θέλουμε να το παίξει ΠΑΟΚ TV. Πρόβλημά σα. Καλημέρα, καλημέρα. Μην γαυγίζετε σε ουδέτερη εκπομπή. Εγώ έχω ουδέτερη εκπομπή. Άμα θέλετε, πάτε στο Open να κλάψετε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, άμα δεν κλαίτε και εκεί, μαζαλίστε τον έρωτα. Καλημέρα, πάμε, ναι. Φύρι. Καλώ όνα, καλημέρα πολύ. Καλημέρα, μπορούμε. Νικόλα, χρόνια σχολά. Να σε καλά, Πασά μου, να σε καλά. Υγεία, υγεία όλο ο κόσμο να έχει. Για, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Πε μου, σα παρακαλώ, γιατί προχθέ συζητούσατε κάτι και δεν μπόρεσα να βγάλω γραμμή να μιλήσω, να ρωτήσω κάτι που θέλω. Τελικά τώρα ο Μάτζιο που πήγε στον Πανιόνιο είναι ύποπτο ή όχι. Όπα. Ο Μάτζιο για μένα ρουφιανεύει εκεί πέρα τι καταστάσει. Ναι. Έφαγε καλό προπονητή. Εντάξει, ο Μάτιος, δεν είναι προπονητής. Άκου εδώ, ο Δέλας δεν είναι προπονητής. Ο Δέλας κάτι μπορεί να κάνει, μπορεί να βελτιωθεί. Ο Μάτιος δεν είναι προπονητής. Δεν είναι προπονητής, αλλά πάλι εκεί γύρισε. Δεν είναι για μένα προπονητής ο Μάτιος. Εννοείται δεν είναι προπονητής, ούτε για μένα είναι προπονητής. Γύρισε εκεί. Κάποιοι προπονητές, αδερφέ, ευτυχώς, δυστυχώς, λογικά παράλογα, κάποιες ομάδες έχουν κάνει best guess. Ο Πετράκης είναι προπονητής. Ναι, ο Πετράκης είναι καλός. Ο Δόνης είναι προπονητής. Ναι, είναι, είναι. Ο Λουτσέσκο είναι προπονητής. Α, που σήμερα προπονητής. Δεν είναι όπως το θέλω εγώ, ρε παιδί μου. Όπως και ο Σάικο είναι best guess στην Τρίπολη. Α, μπράβο. Όπως ο Τενές πάει από όλους μήνες και Λαμία μόνο. Όπως ερχόταν κατά και. Όπως ο Λεμονής πάει στον Ολυμπιακό όταν δεν έχει προπονητή, όπως ο Γεωργιάδης. Όπως και ο Ήβης έρχεται στην ομάδα μας όταν υπάρχει ζόρι. Κάπως έτσι, ναι. Κάποιοι προπονητές έχουν αφήσει πόρτες ανοιχτές και μπαινοβγαίνουν, φίλε. Ναι. Κάπως έτσι. Κύριε, να είστε καλά. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Και εσύ, αγόρι μου, και εσύ, Πασά μου. Καλημέρα να έχεις. Δεν μου κάνει κλικο Μάτζιος, δεν μου κάνει κλικο Δέλας, αλλά βελτιώνεται. Εντάξει. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι προπονητές. Ο Τένες δεν μου κάνει κλικ γιατί κάνει άμυνα και δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα όταν την κερδίσει. Ναι, ισχύει αυτό. Το... Εντάξει, γι' αυτό και πάει σε Λαμία από όλους μήνες. Κακώς τον παίρνουνε. Ξέρεις ο Τένες ότι τα τελευταία πέντε χρόνια είναι Λαμία από όλους μήνες, από όλους μήνες Λαμία, Λαμία από όλους μήνες. Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί. Ναι. Ο Τένες έμεινε 30 χρόνια πίσω, 40. Ναι. Εντάξει. Μένω στην άμυνά μου και όταν κερδίσω την μπάλα δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό δεν προπονητή λύκη. Ναι. Καλημέρα. Αυτό είναι καταστροφή, αυτό είναι αντιποδόσφαιρο. Όταν καθίσω στην περιοχή μου και φύγω με τέσσερις πάσες στην κόντρα όπως έκανε η Λέστερ και το πήρε, αυτό είναι ποδόσφαιρο. Είχε και τα εργαλεία, ρε Κωνσταντίνη. Ναι. Η Λέστερ πέτυχε σε περίπτωση τώρα. Ναι. Πέτυχε σε περίπτωση. Είχε μια φουνιά με Μαχρές, με πέσω να τον άλλονα. Τον ασχημάτρα τον Φόρ. Τον ασχημάτρα τον Φόρ, τον άλλο τον Μαυρούκο. Στο εστιατόριο που δούλευε. Ναι, εντάξει. Ναι. Και τρεις, μόνο ένα έμεινε και άλλοι πήγαν σε Σίτι και σε Λίβερπουλ τώρα. Σε παρακαλώ. Σωστό. Είχε και το υλικό. Τους έκασε. Ναι. Το καντέ είχε στα χάπ. Άμα έχει 11 αργούς, ναι, ναι. Λέμε. Ναι. Και έχει την ΚΑΠΑ 23 γρήγορους. Χίλιες φορές βάλε την ΚΑΠΑ 20 του τρει γρήγορους. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός και διαπρέπει. Σωστό. Με τους αργούς δεν μπορούμε. Ξέρεις που το χαλάνε. Ότι σου λένε εμείς όμως πρέπει να πάρουμε πρωτάθλημα. Πού να βάλουμε τώρα την ΚΑΠΑ 20. Εκεί το χαλάει το θέμα. Πρέπει να πάρουμε παιχταράδες. Πρέπει να πάρουμε παιχταράδες. Αλλά αντί να πάρει ξένους μέτριου επίπεδου, πάρε τα πιτσιρίκια. Βάλε πιτσιρίκια. Βέβαια. Καλημέρα. Ναι. Νίκο! Έλα γόρι μου, έλα γόρι μου! Χρόνια πολλά γόρι μου! Να σε καλά, Πασάκα! Να χαίρεσαι τον Αχιλέα σου, βεβαίως. Την κυριακούλα σου! Ναι, την Τζενουά, βέβαια! Να είσαστε όλοι γεροί και στο διπλανό σου χρόνια πολλά και ας μην το λένε Νίκο! Έτσι! Εγώ δεν γιορτάζω τη γιορτή μου, του Αγίου Παναγίου! Δεν πειράζει, τα χρόνια πολλά είναι ευχή, δεν έχει σημασία αν είναι γιορτή, δεν είναι! Πες τα ψυχούλα μου καλή, δες τι ωραία ναύρα βγάζει ο κύριος! Τα χρόνια πολλά είναι ευλογία! Ναι! Ναι. Νίκο! Ναι. Πολλά χρόνια δεν είναι ευλογία! Όχι! Γιατί? Γιατί? Ναι! Άκου τώρα τι θα μας πει τώρα. Άσου, γιατί άμα είσαι άρρωστος δεν ζεις καλά τα τρίτα. Πάνω από τα 82 μέχρι τα 90. Έλα γόρι μου. Να σέρνεσαι, να σου πω τι ωραία που τα χρόνια. Να πες 300 ευρώ σύντα και να δουλέψεις. Φοβάται αλλά μια χαρά πάει και αυτός όποτε χρειάζεται. Μια χαρά φοβάται να πέρασε εκκλησία. Έλα. Εύχομαι ο Θεός να μην τον πάει να γονατίσει. Γιατί τον ακούω και φεύγει κάτι λογάκια. Τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις. Ο Θεός, άκου να δεις. Μισό. Ο Θεός, μάνατζερ δεν θέλει. Καλά, άμα θέλω εγώ να μιλήσω με τον Θεό, πάω στην ταράτσα και μιλάω μαζί του. Και να, καλά κάνει. Τα παπαδηλίκια και τα. Δεκτό! Ναι! Το σέβομαι αυτό. Τα παπαδηλίκια και τα αγιλίκια. Άστα, φίλε. Το δέχομαι αυτό που λες. Δεν χρειάζεται να πας εκεί. Ούτε πρέπει να το δημοσιοποιώ. Πόσο καλό είναι. Σαφώς. Μπορείς να πας. Ναι, έλα, μιλήσω. Έχει δίκιο, ρε. Εντάξει. Εγώ πήρα να πω ότι όταν ο ΠΑΟΚ είχε τη μεγάλη ομάδα και έπαιζε, δεν τον αφήνα να πάρει τίποτα. Ναι, έτσι, δεν τον αφήνουν, τέταρτο τον βγάζαν κάθε χρόνο. Ναι, τώρα όμως, αφού καταφέρνει έστω και με αυτό το παιχνίδι που κάνει και παίρνει βαθμούς, είναι ευλογία. Γιατί το κατακρίνουμε, δεν παίζει. Δεν παίζει, κάποια στιγμή θα παίξει. Υπάρχει μια μεγάλη κοιλιά, τίποτα. Εγώ, ευχαριστώ, καλημέρα. Πέρα από τα γορίνα μου, καλημέρα, τα προβλήματα ή τα χαμένα ή τα κλεμμένα ή τα πουλημένα ή οποιαδήποτε. Ποια ομάδα του ΠΑΟΚ σας σήκωνα από την καρέκλα να γουστάρετε, αυτή εδώ, η σημερινή.
Γουστάρει αυτό το ΠΑΟΚ να το δει, να σε φτιάξει. Εσύ τι θε, να με σηκώνει από την καρέκλα να σηκώσω το πρωτάθλημα. Τι θε από τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο, ρε φίλε, ούτε Παρί δεν τα κάνει. Με τον Νεϊμάρ και τον Εμπαπέ. Χθες έκανε γκέλα στο Στρασβούργο. Προχθές έκανε γκέλα στην Μπορντό. Τι είμαστε, ποιοι είμαστε. Ούτε με τον Εμπαπέ και τον Νεϊμάρ δεν τα κάνει Παρί. Δεν σε βλέπω στην τηλεόραση. Δεν μπορώ να σε δω. Δεν μπορώ να σε δω. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή και η Μπαρσελόνα με τον Νεϊμάρ και με τον Μέση και με πάλι παιδάκι μου. Παίζει Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Ναι. Και πάω Ξάνθη. Ναι. Και είμαι στη φυλακή. Ναι. Και με λέει, άντε πάλι στη φυλακή. Και με λέει αυτός ο τρόφιμος στη φυλακή. Ναι. Ραπτόπουλε φυλακισμένε. Ναι. Πρέπει να δεις ένα από τα δύο μάτια. Πάω Ξάνθη θα δεις. Θα δω τον Παναθηναϊκό. Πάω Ξάνθη θα δεις. Πάω Ξάνθη. Θες να δεις τα γίνει με τον Μουζενίδη και με αυτά. Τι να δεις το άλλο θα διάβορο θα δεις. Ναι. Πάω Ξάνθη θα δεις. Καλημέρα, έλα φίλε. Ναι. 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 Καλημέρα, χρόνια πολλά. Έλα ρε Σιρούλα, καλημέρα, να είσαι καλά. Ό,τι επιθυμείς, γερός. Ναι, αγόρι μου, να είσαι καλά και εσύ γερός να είσαι. Γερός και με ένα καλό κορίτσι. Κάνε και κανένα ένσημο. Κανένα ένσημο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι η ιδέα καταρχήν. ΠΑΟΚ είναι εταιρεία καταρχήν. Ούτε Σαββίδη, με το Σαββίδη είμαι, ούτε με τον Αγοράκη είμαι. Πάμε παρακάτω. Με τον Παντελίδη, Παντελάκη είμαι. Ναι, σωστό, σωστό σου. Απλά, δείχνει ο ΠΑΟΚ φέτος ότι θα κάνει 30 στα 30. Λες, κοίταξε, 30-30 δεν γίνει, να κάνουμε 29 στα 30 πλέον. 29 στα 30 γιατί δεν πήραμε τον Ατρόμητο. Ναι. Δεν χάνουμε από αλλού. Εκεί που επίσης αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήθελε να βγει κανένας για μια εβδομάδα να κλαίγεται. Εσύ, μας περιμένεις τη γωνία, μας τιμωρήσουν. Ναι, Άλεξ, για πες αλλιώς τι έγινε στο Περιστέρι και πέναντι στον Ελκαντουρί δεν έδωσε και offside τέτα τέτ μας έκοψε. Δεν είδαμε να γίνει το πόλεμος. Ναι. Δεν είναι. Μας πολεμάει και εμείς. Στο Όπελ δεν το βγάλανε. Δεν το βγάλασε. Το SDNA το έγραψε από πώς θα το διαβάσω. Έλατε, έλατε. Ήταν πέναλτι του Βιερίνια. Θέλω να πω ότι μετά μας κατέσφαξε. Άλεξ, θα έρθω να σε δω μια μέρα ρε φίλε. Να τα πούμε. Έλα στη Μαρμίτα μια μέρα να πιούμε καφέ. Να πιούμε μπυρίζα μαζί ρε φίλε, να θυμηθούμε τα στρατιωτικά μας. Ναι. Στρατιωτικά μας. Εγώ 3 μήνες διακοπές έκανα. Το ξέρω, σερνώσουν, σε έβλεπα, σερνώσουν παντού. Να σε καλά. Να σε καλά, Άλεξ. Περπατούσε και από πίσω δύο μέτρα σκόνη σήκωνε ο Άλεξ. Έστερνε το πόδι. Σερνότανε, ναι. Δύο μέτρα σκόνη πίσω, δεν το βλέπαμε. Λέγαμε ότι είναι ο Άλεξ. Του τεμπέλει το πόδι, σέρνεται πάντα. Αφού ήταν ελέγουρα, 15 χρόνια ήταν εκεί. Τι να τον πει ο στρατηγό, τι να τον πει ο λοχαγό, τι να τον πει ο ταξίαρχο. Ούτε που του άκουγε, δεν του έβλεπε. Μεγάλη φύρα είναι. Δεν του έβλεπε, σου λέω. Φύρα δεν υπάρχει. Δεν μορφή του Άλεξ. Έλα, καλησπέρα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, γόρι μου, καλημέρα. Νίκο, χρόνια πολλά πρώτον. Να σε καλά, γόρι μου. Να χαιρετήσω και όλοι οι Νικόλαοι που είστε στο σταθμό, αν υπάρχουν κι άλλοι. Έχω κι άλλου. Ραπτόπουλε. Ξέρω εγώ. Ναι. Ραπτόπουλο. Μάλιστα. Εσύ είπε ότι ο Παοκτής δεν σηκώνεται από την καρέκλα, δεν μου λε. Παραθυναϊκό, ΑΕΚ, Άρη και Ολυμπιακό, ξέρεις τι καρέκλα σήκωσα φέτος. Ξέρεις τι πανηγύρι έκανα. Που τους ξεφτέλησα, που τους διέσυρα. Άσε που με τον Παναθηναϊκό παίξαμε και μπαλάρα, έτσι. Τον Άρη ναι. Πώς το διέσυρες, ρε φίλε. Τους διέσυρα όλους, τους κέρδισα. Η νίκη μετράει. Το αποτέλεσμα, Κώστα, το αποτέλεσμα. Δεν μου λες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μου λες. Θέλω... Ένα λεπτό. Πέζουν, σακού, με σακού, το Σάντος γιατί λέει πονάγανε τα μάτια μας. Ένα και τώρα γκρινιάζει. Με ποιο Σάντος τώρα. Βρε με το Σάντος δεν φωνάζετε. Πονάγανε τα μάτια μας. Πρωτάθλημα θα σας έπαιρνε ο Σάντος. Μας κλέψαν το πρωτάθλημα. Έχω προπονητή που σε 37 μάτια έχει μία ένταση στην Ελλάδα και μου μιλάς για Σάντο τώρα. Έχεις πρόεδρο αγόρι μου, δεν έχεις προπονητή. Δεν μου λες, τα ίδια θα πες μου και κάτι άλλο. Σε ρωτάω όμως, με το Σάντο ναι. Γιατί φώναζες, πονάνε τα μάτια μας. Ας το Σάντο τώρα, Σάντο. Εσύ πες μου λίγο, εσύ θέλω να μου πεις, εσύ. Πες μου πώς νιώθεις που σε διασύρει κάθε εβδομάδα ο Λουτσέσκου, πώς νιώθεις. Τι να με διασύρει, εσένα διασύρει ρε. Ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα, ο κομμουνιστής και ο Σέρβος. Εγώ παραδέχομαι. Φύγε. Ο Σέρβος, ο Ρουμάνος και ο κομμουνιστής είναι επάγγελμα. Σε γλεντάει ο Λουτσέσκου. Λέω... Yes, και εγώ το λέω. Και εγώ δεν σε γλεντάει. 36-37. Να πας μια μέρα. Είναι σαν να αμφισβητείς τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή. Να πας μια... Είσαι πρώτος ακροματικότητα τόσα χρόνια και να βγει κάποιος να σε ξεφωνήσει γιατί λες και πινελίκια μέσα. Βρε, θα τον πεις, θα φύγει από εδώ, ρε. Σε έχω πρώτο, πλάκα με κάνεις. Θα τον πάρει τον ναι. Λουτσέσκου. Ποιος θα τον πάρει. Ξέρω εγώ μια αγγλική ομάδα προπονητή. Θα τον ο πάρει Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου προπονητή. Είχε προτάσει για κάποιον άτομο. Σοπαρέ, θα τον πάρει στην Ιταλία προπονητή. Και γι' αυτό δεν έκανα ένα νέο συμβολέο να πάει μέχρι το 21 και έκανε μόνο φέτος και του χρόνου. Θα πήγαινε στον καμπιονάτο. Καμπιονάτο, ναι. Καμπιονάτο. Πώς λέγεται εκεί τη φωντάντα, την τρέμει. Θα τον πνίγανε εκεί πέρα. Και δεν έχει.
Δεν έχει χαϊβάνια σαν και εσά. Πάμε καλή μου, τι χαϊβάνια. Τι χαϊβάνια σαν και εσά. Τέτοια χαϊβάνια θέλω. Να είμαστε χαϊβάνια και να κάνει 36 νίκες σε 37 μάτς. Ας είμαι χαϊβάνια. Πάνε στο Μακεδονία Παλάς. Ναι. Ζήτα ένα τέταρτο από τη ζωή του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Μπορείς, έχεις το δικαίωμα. Ναι, ναι, ναι. Το βρήκαμε κιόλα εκεί. Θα σου δώσει ένα τέταρτο. Σε εκείνη την τρομερή χειραψία που διαλύθηκε το σήμα μετά. Το βρήκαμε στο τέταρτο. Και πες τον άνθρωπο, η ομάδα είναι δική σου του προπονητή. Η ομάδα είναι, η ομάδα ανήκει σε όλους. Άμα το πεις στο Σαββίδη, στο δρόμο, το βρούμε με τους γορίλες. Το βρούμε, με τους γορίλες, ναι. Γεια σας κύριε Σαββίδη, μπράβο το Ρουμάνο που έχει 30 στα 30. Ναι. Μπορεί να σου στείλει κανένα γορίλα, να σου δώσει κανένα μπάτσο έτσι ελαφρά. Τσακ! Ένα τίκ, να κοφτεί στο μαγουλάκι. Κάθε δύο μέρες θα πω να είναι το κεφάλι σου. Να σου πω όμως κάτι άλλο. Ναι, για πες μου κάτι. Πριν το Ρουμάνο είχε άλλους 5-6 προπονητές ο Ιβάν Σαββίδης και κανένας δεν έκανε τίποτα. Θα σου πει ο Ιβάν λοιπόν. Κοίταξε, ο Ρουμάνος είναι από τους καλύτερους που έχω φέρει εδώ, αλλά είμαι και εγώ εδώ. Πάρε ένα τέταρτο εσύ και να σου πει εσένα άμα είναι. Εγώ θα πάω ένα τέταρτο, μην έρθεις εσύ όμως, και έχουμε χειραψίες και έχουμε κι άλλα. Όχι. Και έχω καμπάνες, τιμωρίες, μηδενισμούς, δικαστήρια. Τι έφερες ρε τυφώνα, ραπ, τυφώνας ραπ είσαι ρε φίλε. Δεν το ξεχνάω και φέτος θα πάω μόνο με την Ευγενούλα στην μπουτίκ. Δεν θα αφήσεις εσύ. Εντάξει, να τα είμαστε ξεκάθαροι. Πέρσι διαλύθηκε το σύμπαν. Σου φάει το δερμάτινο. Ας μου το φάει, δεν πήρε, χαλάλι. Το κοζάρι. Το κοζάρι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλό! Την εκλεκτή κυρία! Έτσι. Ευχαριστώ! Ευχαριστώ την οικογένειά σου. Βέβαια, βέβαια, την Τζενουά, τον Αχιλέα. Ένα παιδί έχεις νίκο. Ένα, τον Αχιλέα έχω. Και έχω τώρα και τη Λορέν εδώ, το σκυλάκι. Όπως επιθυμείς, κάνε καλά ένα έκανα και μετάνιωσα. Ένα έκανες και το μετάνιωσες? Ναι. Να κάνουμε ακόμα ένα. Προλαβαίνουμε, ναι είμαστε ακόμα, κυρία Δώρα. Θα το φορολογήσει ο Τσίπρας. Άστο τώρα και καλά κάθε. Είναι μικρή και η Τζέννη, προλαβαίνουμε να κάνουμε, εντάξει. Πέτα το στο τουαλέτα, άστο. Άστο λέει ο άλλος. Κάτω, κυρία Δώρα, ναι. Τα χαλιά τα στρώσαμε. Μελομακάρο να φτιάξαμε. Η νύχη μου τα κάνει αυτά. Α, και αυτά. Πόντια. 30 χρόνια έχει που πέτανε, άντρες μου τίποτα δεν κάνω. Είναι πόντια και κάνει. Μπράβο. Ναι, αλλά βγαίνεις και είσαι στην παρέα μας καθημερινά και εμείς αγαπάμε, να το ξέρεις, εντάξει. Έτσι. Έγινε. Φιλιά. Και εγώ σας αγαπώ. Φιλιά, κοριτσάρα μου. Ένας τελευταίος γρηγοράδα, Θανάση. Σε αγαπάει η νύφη σου. Ναι. Μ' αγαπάει. Χαζή είναι. Όχι, λέει, είναι πόντια. Τι πράγμα είσαι. Θα πάρουμε φίλο. Σε αγαπάει. Όχι, λέει ο Θανάση. Σε αγαπάει η νύφη σου, μ' αγαπάει. Χαζή είναι. Όχι, λέει, είναι πόντια. Το ίδιο 20 δευτερόλεπτα στο φίλο, καλημέρα, ναι! Ναι! Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, φιλαράκι μου, καλημέρα. Δύο πραγματάκια, δεν ξέρω τι χρόνο έχω. Έλα, λοιπόν, σ' ακούμε, ναι. Προσπαθώ τεχνιέντος μάλλον να με ενεκοποιήσω για το πρωτάθλημα που θα πάρω. Ναι, είπαμε, έτσι. Κάνουν ένα φαύλο κύκλο. Να μιλήσω ένα λεπτό. Mm-hmm. Όταν κέρδισε ο Ολυμπιακός παλιά, ήταν επαγγελματικές νίκες, ήταν νίκες του Προέδρου. Ναι, ρε φίλε. Γελούσε, έκανε ειρωνικά. Ναι, ρε φίλε. Φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Εγώ δεν θέλω φέτος να παίξω μπάλα. Ναι, ρε φίλε, τι είπες τώρα, ρε φίλε. Θέλω να πάρω πρωτάθλημα. Ναι, ρε φίλε, μην πεις τίποτα άλλο, δεν θέλω να πεις τίποτα άλλο. Φτάνει, είπες τη μαγική κουβέντα. Πόσο γάβρος είσαι. Επαγγελματικές νίκες του Ολυμπιακού του Πόσο γάβρος έγινες, ρε φίλε. Ρε. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες Wind Fiber ως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη επένδυση της Wind στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών, συμβάλλοντας στο ψηφιακό εξυγχρονισμό της Ελλάδας. Προσθέτονται νέες περιοχές διαρκώς, με πιο πρόσφατες στην Καλυθέα, Νίκαια και Κορυδαλός. Wind Fiber, φίλες και φίλοι, καταπληκτικές ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κυρία μας εδώ, Σμαράγδα Μπασάκου, με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για τελευταίο ημίωρο. Έχουμε και Ζαχαρατό από αύριο 7 του Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργιο σοου που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, γέλιο, καταπληκτική υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε θα βρείτε στήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, στο Ticket Services. Να πάμε να απολαύσουμε και να δώσουμε respect στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Ανοίγουμε ξανά μανά κέντρο 90-90-90 για να κουβεντιάσουμε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας και κουβεντιάσαμε πολλά. Ωραία, τι. Αλλάξατε το ναι, του. Ποιο αλλάξαμε, αγόρι μου. Του κλάψα, θέλω πως γουστάρω, παίρνουμε λίγο τα πάνω μας. Όχι, όχι, οι επαγγελματικές νίκες του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ είναι νίκες που είναι με τον Τζίπρα, είναι με διαιτησία, είναι με έτσι. Υπάρχει ειδοποιώς διαφορά, βλέπω. Φτιάξτε κανάλια. Ομάδα είπανε στην αρχή να φτιάξουμε, Κωνσταντινές, δεν μας έλεγαν στην αρχή. Φτιάξτε ομάδα να κερδίζετε και τους διαιτητές. Τι φτιάξαμε τώρα, κανάλια. Φτιάξτε κανάλια για να κάνετε την προπαγάνδα. Όπως έχουν οι κάτω και φωνάζουν και κάνουν και ράνουν τα κακέκτυπα του. Να φτιάξουμε και ένα κανάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη δυνατό. Μπορούμε να το στηρίξουμε.
Όχι. Όχι, λες, ε. Δεν έχουμε την υποδομή. Τι απάρει, την μπουγάτσα, ναι. Ξέρω εγώ, ο Μανώλης. Καλά, οι διαφημιστικές μπορούν να πάρουν από κάτω από Αθήνα πάλι να φέρουν για εδώ να πάρουν, πέρα. Για να σου δώσει τη τηλεόραση η διαφημιστική, ναι. Πρέπει να δείξεις κάτι. Να κάνεις ένα δυνατό κανάλι. Ναι, έτσι. Άμα είναι να πουλάς την e-marketing, ναι. Δεν είναι η διαφημιστική από κάτω. Σωστό, σωστό. Αλλιώς θα πουλάς κάλτσες, καπότες και ξέρω εγώ, κάλτσες. Ναι, την e-marketing. Ναι. Να κάνεις δύο ώρες, θα πες δεν θα πουλήσεις. Δεν θα πουλήσεις. Συμφωνώ ότι δεν θα πουλήσεις. Θα πουλάς δηλαδή προφυλακτικά και σάμαλι και σόπες, ξυλόσοπες για τη γιαγιά. Την e-marketing 12 ώρες και δεν τραβάει ο Μάρκο. Δεν τραβάει. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Πάμε, ναι, αλλά εγώ σου η ατάκα του φίλου μένα μ' άρεσε. Επαγγελματικές νίκες του ενός, ναι. Όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα με 0-1, γιατί έκανε πολλές νίκες και έτσι ο Ολυμπιακός. Του πάω και είναι νίκες με σπρώξου, με διαιτησία, με. Χωρίς να την έχει τη διαιτησία. Ναι, ναι. Μία φάση. Ναι. Ενέργεια. Δεν την έχει, όχι. Δεν την έχω, το δεν ξέρω. Την έχεις. Το ξέρω. Δεν την έχει, το λόγο. Λοιπόν, την έχει ακόμα αυτό. Φυσικά και την έχει. Και περνάει το μήνυμα, θέλει να περάσει το μήνυμα ότι είναι κατακρεουργημένο. Κανονικά. Εκεί μου τη σπάνει γαύρι εμένα. Και εμένα. Εκεί μου τη δίνουν να πούμε. Εκεί θέλω να του κάτσω κουτουλίδι στο μεσόβριδο. Εδώ, στο σοκέτο. Εκεί τρελαίνομαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ρε κερατά, δεν έχει ομάδα. Εντάξει, ούτε εγώ έχω. Ναι. Πάω, έτσι. Χάνει ευκαιρίε και τα λοιπά, λε παίζει μπάλα. Ναι, αλλά έχεις, μέσα στην περιοχή τα χάνει. Τέσσερα γκολ λιγότερα από τον Πάο και εκεί. Δεν σε φταίω εγώ. Τι μπάλα παίζει. Δεν σε φταίω εγώ. Λοιπόν, έχει διαιτητέ ακόμα, η παράγκα σου κτλ. Προσπαθώ κι εγώ κάτι να κάνω, αλλά δεν σε φτάνω. Ναι. Και κλαίγεσαι. Κλαίγεται. Αδυναμία. Ναι. Αδυναμία. Όλα αδυναμία. Αδυναμία. Το κλάμα. Εγώ το έλεγα 20 χρόνια εδώ. Σταματήστε, κάντε ομάδα, πάρτε λεφτά, βρείτε κόσμο, πάρτε διαιτητές, σταματήστε να κλαίτε. Έχει τα ΜΜΕ, ναι. Ναι. Δεν έχει τα ΜΜΕ ακόμα. Έχει τα ΜΜΕ τα οποία έχουν πλασάρει προς έξω, το Ολυμπιακός παίζει μπαλάρα, ναι. Απλά του λείπει μόνο ο φορ. Αυτό που λέγαμε εμείς, δηλαδή τον Αύγουστο, ότι δεν έχει σέντερ φορ. Αλλά δεν κοιτάνε ότι έχουν βάλει 16 γκολ, τα 5 ήταν στον μπάσκετ, όλα τα μάτσε μετά το 94. Έτσι. Πόσο ομαδάρα, ρε φίλε. Όχι. Έτσι είναι ομαδάρε. Δεν με πείθει ούτε εσύ. Κανένα. Ολυμπιακέ δεν με πείθει ούτε εσύ. Θελκτικό στο μάτι που αμήνει ο Παναγιώτο, αλλά με τα πιτσιρίκα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Θα κάνεις και στραβές, εδώ θα είναι ιερά πέτρα η μπορούσα. Ο Παλαθηναϊκός, ναι. Με το Δόνι. Ο Δόνις είναι σαν καθηγητής που πάει πενθήμερη. Κανονικά. Τα παιδιά, ναι. Κανονικά, ναι, ναι, ναι. Πάει στο δεύτερο λύκειο Τούμπα στην Κέρκυρα. Τα σπάσαμε όλα. Ναι. Τα σπάσαμε όλα. Ο, ναι. Ο Δόνις προπονητής. Ναι. Αυτό είναι ο Παλαθηναϊκός. Καλημέρα στους φίλους. Έλα, φιλαράκι. Αλλά ο Γουστάρο τον βλέπω. Άλλο αυτό, ναι. Και θα βγάλει 3-4. Οχ, Πασόκ είναι αυτό. Από την ανάσα τον κατάλαβα. Από την ανάσα τον κατάλαβα. Οχ, οχ, οχ. Θεσσαλονίκη μου. Λοιπόν. Βέρμπλου, μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Υγεία και τύχη στην οικογένειά σου. Να σε καλά, παιδαρά μου, να σε καλά. Υγεία και τύχη και ένα άλλο για το παιδί σου, θα το πω αυτό για τον Αχιλλέα. Και πολλούς φίλους πασοξίδες να κάνεις. Να σώσουμε το παιδί. Ναι, ναι. Να σωθεί το παιδί. Πολλούς φίλους πασοξίδες, έτσι. Για να σωθεί το παιδί, ναι, Νίκο. Ναι, ναι. Θα τον πω. Πρέπει να του δείξω το σήμα, βέβαια, δεν το ξέρει. Το σήμα του Πασόκ, να ξέρει. Πώς θα το σώσει. Δείχνει μια φωτογραφία με τον Κουτσόγιωργα. Ναι. Μπράβο. Με πανεπιστήμια και με μόρφωση θα το σώσει. Κάνε πασοξίδες. Πασοξίδες. Αν το 2030, αυτή θα είναι. Ναι. Λοιπόν, όσο για τους Αγίους, Νίκο, ναι, στην ομάδα, σε παρακαλώ, αυτό που λέει και ο Κώστας, κρατήστε το Πασόκ μέσα σας, βγάλετε λίγο τη γαβρίλα. Πασοκύλα, ναι, γαβρίλα όχι. Καλό, αυτό καλό, είναι καλό, καλό. Κρατήστε το Πασόκ, είναι τίμιο, γιατί φάντασες που αγαπούσατε, είναι τίμιο, ναι. Βγάλετε τη γαβρίλα, δεν θέλω γαβρίλα άλλο. Ναι, 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 ναι. Τόσο, ναι, ναι, για τους Αγίους, ένα τελευταίο που είπε ο Κώστας. Λοιπόν, άμα ήταν η δουλειά καλή, θα δούλευε και ο Δεσπότης Ρενικό. Άμα Χριστός ήταν καλή η δουλειά. Πήγε, ναι, τρεις μέρες στο Μαραγκάδικο τον παπά του και λέει φεύγω. Ναι, θα πάω να σώσω τον κόσμο. Εσύ δεν είσαι ο μπαμπάς μου. Κοίτα, δεις, έχει πλάσει και την ιστορία με το νου του κιόλας. Την έχει βγάλει. Δεύτερο επεισόδιο, τι γίνεται. Είσαι μαραγκός. Ναι, είμαι μαραγκός. 70 ετών. Παντρεύτηκες μεγάλος. Ναι. Πήρες την Παναγία που πήρε. Ναι. Καλός άνθρωπος. Καλός εσύ. Του λες το γιο σου, έλα να βοηθήσει να πιάσει καλά. Πάνε, γράψε από την αρχή ξανά. Φτιάξε καμιά καρέκλα, του λες. Έρχεται τρεις μέρες, τέσσερις. Σοφάει την κούραση να πούμε. Μουσάτος. Και λέει, πατέρα, φεύγω. Εσύ δεν είσαι ο πατέρας μου. Και ποιος είναι αγόρι μου ο πατέρας σου? Ο Θεός. Τον πλακώνεις ή δεν τον πλακώνεις? Τώρα είσαι κανονικός με τον Θεό. Φύγε και εσύ από δίπλα, με κολλάζετε πρωί-πρωί. Ο ένας με την πασοκύλα, ο άλλος σε δικιά του ιστορία. Γίνε μαραγκός εσύ. Μαραγκός, ναι. Να στο πει εσένα ο γιος αυτό. Ναι, ναι. Ας πούμε τι θα κάνεις. Αλλά τυχαίνει μια φορά στα τόσα χρόνια. Πάμε, καλημέρα, παιδιά. Δεν θα μπορέσω να βγάλω άκρη. Θα βγάλω ατμούς από τα αυτιά σιγά-σιγά, ρε φίλε. Ατμούς θα βγάλω. Δηλαδή, τι άλλο θα ακούσω σήμερα πρωί-πρωί. Τέσσερις μέρες μέρα. Φίλε, φεύγω. Καλημέρα, φίλε. Ωραίος.
Καλημέρα από Ρουφ. Ω, το σύλλογο το Ρουφ. Ρουφ μου, έλα ρε αγόρι μου, γιατί θα βγάλω ατμούς. Χρόνια πολλά, υγεία να έχεις. Να σε καλά, παιδάρα μου. Γιατί μόνο ένας δεν φτάνει. Έτσι, έτσι, έτσι. Και όλα καλά θα πάνε, Νικόλα μου. Καλά που πήρες, γιατί έχω γίνει σίδερο που βγάζει ατμούς όταν το πρεσάζουμε αυτά που ακούω. Το, λέ, το λες χρόνια πολλά, θα ρίξει και ένας κακομύρης. Δεν έχει βγάλει το μήνα. Ο Φουκαράς δεν είναι άρρωστος. Τι να μιλάει. Πώς το μιλάς έτσι τον Κουλιανό. Ναι, τον κόκκινο μιλάς. Δηλαδή, δεν βγάζει αυτό το. Χρόνια πολλά δεν έχουν σχέση με τα λεφτά. Α, ναι, 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 ναι. Ρουφ μου, πάει Τσέλσι ρε φίλε, μόνο για τον ΠΑΟΚ είσαι τελικά. Το δώσανε, το δώσανε. Τι το δώσανε, σε έκανε εκεί ο Γιώτα και ο Χιμένες, σε έκανε χθες ο Γιώ. Θέλεις από το Δελασάλ αριστερό στόπερ. Ε, Νταβίντ Λουίς. Θέλεις Νταβίντ Λουίς και κατέ δεκάρι. Ε, και τρύπα πίσω μεγάλη. Ε, Βαναμπάρμπα. Ε, άμυνα της Τσέλσι. Σε ποιους, σε ποιους να δώσω το παιχνίδι. Ε, κάνα βαθμό, δεν θα δώσουμε τη Βίντι. Α, τη Βίντι. Α, είσαι τέτοιος. Είναι και τέτοιος. Τα ξεχάσαν. Θέλω να δώσει και βαθμό στη Βίντι τώρα. Αν είσαι έξυπνος, σαν ΠΑΟΚτσής. Να αποκλειστώ, λες. Αποκλείσου να πάρεις το πρωτάθλημα φουλ. Τι λες, ρε, να έχω εδώ να με ζαλίσεις καμιά εβδομάδα ότι τον Λουτσέσκου τον είδα. Εγώ θα σου πω έξυπνη κίνηση. Α, έξυπνος ο Λουτσέσκου. Το λέω από τώρα. Δεν αλλάζω εγώ. Μάλιστα. Ρουφ μου, χάρηκα πολύ, φιλαράκι μου. Να σε καλά, καρδάση μου. Άκουσες όμως τι είπες ο τέλος. Να δώσουμε κανένα βαθμό εμείς στη Τσέλσι, Παυλαριανός, στη Βίντι για να αποκλειστούμε. Όχι, να κάνουμε ταξίδι για τον Φλεβάρι, θέλω, ρε φίλε. Ναι. Να φύγουμε. Καλημέρα. Η Αργιανή, κοίτα, κλείσει την τρύπα δεξιά στην άμυνά σου και ας τον άλλον ήσυχο να πούμε. Δεξιά, ε. Ε, μια τρύπα του όζοντος και εκεί. Ε, ας αλλάξει λίγο το μπάκαμα έχει τρύπα. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Φιλαράκι, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ σου να. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Για παλιό αστυνομικό σε κόβω. Πότε είστε? Για παλιό αστυνομικό σε κόβω. Ίσως δεν έχεις κάνει λάθος. Κοντάς, έτσι. Πλάκα με κάνεις, φίλε. Έτσι όπως μιλάς, φίλε. Πριν τον ακούσεις, ο κορδεύκα. Και θα μας την πει κιόλας, είμαι σίγουρος. Όχι, θα μας την πει, θα μας την πει. Φάνηκε αυτό, αλλά. Αλλά το επάγγελμα που το βρήκε. 100% φαίνεται. Έλα πρώην αστυνομικέ που σε βρήκε ο Κωνσταντίνος. Έλα, φίλε. Άκουσα συνομιλητές, κάποιος Νίκος υπάρχει εκεί, χρόνια πολλά. Να σε καλά, να σε καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερά μου. Να σε καλά, μέχρι κύριε την ψυχή μου. Να σε καλά. Θέλω, θα κάνω μία απλή ερώτηση και θέλω μία ανδρική απάντηση. Μάλιστα. Το παιχνίδι, το ΠΑΟΚ με τη Λαμία. Ναι. Υπήρχε αλλίως αποτελέσματος της Λαμίας. Πώς το εξετάζει, υπήρχε. Εγώ σε ρώτησα. Εγώ σε ρώτησα για να μάθω. Τον Νίκο ρωτάτε. Υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος γενικότερα στο μάτς. Εγώ ρώτησα κάτι πολύ απλό. Ναι, υπήρχε αλλίωση αποτελέσματος. Ναι. Όχι, δεν υπήρχε. Όχι, όχι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Όχι, γιατί ένα μάτς δεν κρίνεται στο δεκάλεπτο, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Γιατί μετά έχουμε αποβολή που δίνει και δεν δίνεται. Ξανά μανά αποβολή. Πέναντι που δεν με δίνει και εμένα. Όχι, δεν έκρινε υπέρ της Λαμίας. Όχι. Έχει τελειώσει κάποιο μάτς στο δεκάλεπτο. Όχι. Με αυτό, αυτό του είπα. Ναι. Ότι έκρινε ενδεχομένως η αιτία το αποτέλεσμα, ναι, αλλά δεν ξέρουμε για ποιον. Με το Λίτσα ευνοήθηκε, υπήρχε αλλίωση αποτέλεσματος ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πότε, το 70 λες, πότε ήταν. Το 79-80. Δεν ζούσε ακόμα, ήμουν μικρός. Με το σύμφωνα με αυτά που λες δεν υπάρχει. Γιατί ακυρώνει ένα γκολ του ΠΑΟΚ που η μπάλα βέβαια έχει βγει από το κόρνερ. Ναι. Out, άρα δεν μετράει τον γκολ αυτό. Και σου δίνει ένα πέναλτι το οποίο δεν είναι, το χάνεις και μου τζώνει ο Κούδας και ορφανός τον διαιτητή. Ναι. Τι μου το δίνεις αυτό εμένα. Άρα δεν υπήρχε και τότε. Δεν υπήρχε τότε. Όχι, όχι. Πάει ο Λίτσα. Αν έγινε, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι το μάτσο 78 που μου λες, ήμουνα μηνών. Θέλω να μου πούν οι ΠΑΟΚτσίδες τι έκανε ο Λίτσα σε εκείνο το μάτσο. Ναι, αν έγιναν αυτά που μου λες εσύ τώρα έτσι. Δηλαδή η αδικία του ΠΑΟΚ με το Λίτσα. Ναι. Τι ακριβώς φάσεις έχουν εκεί. Δηλαδή, μου λες εσύ ότι τότε με τον Λίτσα ακυρώθηκε ένα γκολ που η μπάλα έπρεπε βγήκε έξω, άρα καλά έκανε τα κύρωση. Στη δύρα 4 βγαίνει μπάλα, μπαίνει γκολ. Μου λες ότι μου έδωσε τον διαιτητή, καλά έκανε και έφαγαν την κόκκινη. Και εντάξει, άμα ισχύουν αυτά που λες. Σου δώσε ένα πέναλτι που δεν υπήρχε ποτέ στο 0-2. Έχανες 0-2. Έχανα 0-2. Ναι, και σου δίνει ένα πέναλτι το οποίο το χάνει. Άρα δεν διαμόρφωσε άποψη. Αν μου λες ότι έγιναν αυτά. Να μου πούνε οι παοξίδες σε εκείνο το ματ. Τι έκανε ο Λίτσα. Εγώ να σου πω κάτι όμως. Και οι παλέμαχοι που παίζουν. Το ερώτημα του πρώην φίλου μας αστυνομικού που βγήκε πρώτη φορά στην εκπομπή μας και εγώ γιατί μας άκουσα πρώτη φορά. Νομίζω ότι είναι εντελώς άτοπο γιατί στέκεται σε ένα μεμονωμένο σκηνικό σε μια συγκεκριμένη φάση. Ενώ μπορούμε να σταθούμε σε ένα. Αυτό μπορεί να τρέχει στην Εγνατία με 133 χιλιόμετρα την ώρα, 130 είναι το αυτό. Και να τον νοιάζει. Να σε γράψει. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Καλά κάνει. Ναι. Το νόμο λέει αυτό. Παρακάτω. Καλημέρα. Θα μα πει ένα παοξή με το Λίτσα. Που να θυμάται όμως. Που να θυμάται. Και να τα έζησε γιατί εγώ δεν τα έζησα. Ή ο παίκτη που έπαιξε. Ο Φορτούλα. Ο Φορτούλα. Ο Γούναρης. Ο Μπούζος, ο το μεσημέρι.
Ο Κανελάκης, ο Γαμανάκης, ναι. Ο Κερμανίδης. Άκουσα Τσουρέλας και άλλες που ξεφώνιζε, ναι. Πάντως. Έκραζε τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Ποιος? Τσουρέλα. Έλα ρε, ο Τσουρέλας έκραζε. Να πούμε, Αργιανός, ξεφώνιζε. Άντε, και τώρα... την μπάλα είναι αυτή και με το ρόστερ που έχουμε και έτσι. Καλημέρα, ναι. Ξέρει μπάλα ο Τσουρέλα. Ξέρει, ναι, βέβαια. Ξέρει μπάλα. Έλα, φίλε μου. Εγώ τι λες, σχολιαστή τον Τσουρέλα θα τον είχα. Ευχαριστώ, φιλαράκι μου, να σε καλά. Είμαστε όρθιοι εκεί. Από Αθήνα, από Αθήνα. Καλό τον αρεσί, καλό τον Παλίκαρο. Έλα, πασά μου. Παλίκαρο, από Αθήνα πα παίρνει. Μάλιστα. Δεν με κατάλαβες. Ω! Είναι Παλίκαρος, ρε φίλε. Κωνσταντίνος Μαραγκός. Ω, το Κωστάκι μας. Κωνσταντίνος Μαραγκός, το Ηρακλάκι μας κάτω εκεί. Πασάκα μου, τι άλλη, κάνεις. Άλλη ανώμαλη ιστορία. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, Κωνσταντίνε. Έγινε Ηρακλής. Πότε θα έρθεις εδώ να... Παιδιά, δεν μπορεί να τα έχεις όλα και να παίζεις ποδόσφαιρο και να παίζεις πρωτάθλημα. Άμα ήταν έτσι, θα ήσουν η City. Α, μπράβο. Πες τα ρε Κωνσταντίνε που η είσαι... Η City και μπάλα παίζει και πρωτάθλημα θα πάρει από τον Κλοπ. Κάτσε με το πάρει Λίβερπουλ στο τέλος και σου πω τι θα πάρει. Δεν θα το ευχαριστήσω. Αυτό που κάνει Λίβερπουλ δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει. Κωνσταντίνε μου, θα έρθεις εδώ καθόλου να σε δούμε. Εγώ σε περιμένω, κάποια στιγμή θα ανέβω, δεν θα κάνω, εδώ θα κάτσω. Εντάξει, εγώ ήταν ακατέβαλα, αλλά μας έφαγε η κακοκαιρία. Να δώσεις πολλά φιλιά, ναι, στον, ναι, μπαμπά, στη μαμά και στη Στεφανία. Και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, παιδαρά μου, Παλίκαρος. Αυτός, ναι. Μαχητής της ζωής, Παλίκαρος. Αυτό το βλέπουμε, ναι, και λέμε, αχ, μας έτυχε μια αναπόφευκτη. Πρότυπο, έτσι, πρότυπο έτσι, για μένα είναι, έτσι, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλώσονα. Έλα, φίλε, εσύ που είπες καλημέρα, καλώσονα. Έπεσε. Τι ηλεκτρονικό γκάζι έχει. Δεν ξέρω τι. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, επόμενος. Μάλιστα. Καλημέρα, Νίκο. Καλώς τον να. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλύτερα σε όλο τον κόσμο, εύχομαι. Υγεία. Υγεία. Την ευκαιρία τη γιορτή σου. Να σε καλά. Λοιπόν, Πασοξίδες. Ναι. Πάλι χθες βγήκε κάποιος κύριος πρώην υπουργός. 15 χρόνια έφαγε του Πασόκ. Δεύτερον. Δεν έφαγε, με αναστολή. Με αναστολή το ίδιο δεν είναι. Στριμώχνει ο Τσίπρας όλους, ε. Το ίδιο δεν είναι. Ο Τσίπρας στο στιγμό για το πολιτικό του προφίλ. Για να πας μια απόφαση τέτοια, κάτι συνέβη, κάτι έγινε. Ναι. Κανένα δεξιό δεν έχει βάλει στο μάτι. Ναι. Τους Πασοξίδες που του λένε ότι είναι ουράτος. Ναι. Ναι. Δεύτερον. Ο ΠΑΟΚ να κανονίσει να μην πέφτει στη λούμπα των νεύρων που θέλουν να μας προκαλούν οι αντίπαλοι προσφαιριστές. Πέφτουμε σε αυτή τη λούμπα και χάνουμε τη λογική μας. Μάλιστα. Ανεβαίνει η αδρεναλίνη και το μυαλό δεν λειτουργεί. Mm. Τρίτον, ο ΠΑΟΚ παίζει 10 λεπτά και παίρνει τα αποτελέσματα. Έτσι. Και τέταρτον, ο κύριος πρώην αστυνομικός που πήρε προηγουμένως, δηλαδή μόνο υπέρ της Λαμίας, έγιναν πέναντι ή εκείνος ο συμπαθής ο Μαυρούκος έκανε 2 πέναντι. Ο συμπαθής ο Μαυρούκος. ο φίλος, μα γι' αυτό το ρώτησα συνολικά στο μάτς, λέω πώς, γιατί ένα μάτς δεν κρίνεται από ένα δεκάλεπτο. Και ποιος, ναι, ήρθε κόσμος, να σε καλά αδερφούλε, ευχαριστούμε για όλα. Και είναι σε μαγαζί του, να άκουσα πήγε κάποιος. Σε εμάς νόμιζε. Όχι, όχι. Και ποιος μου λέει δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να ανατρέψει ένα σκορ 1-0 της Λαμίας. Πείστε μου εσείς, ψήστε μου ότι δεν θα μπορούσε να το ανατρέψει, Κωνσταντίνε. Δηλαδή ο πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος δεν μπορεί να βάλει 2 γκολ μετά τη Λαμία. Θα σου πει. Ναι. Θα σου πει μετά μου πει τα δικά του αυτός. Πού, ναι, έγινε η πρώτη αδικία. Θα σου πει η πρώτη αδικία έγινε στη Λαμία, σαφέστατα. Και το λαμβάνει τώρα υπόψη του αυτός, ναι, λέγοντας ότι εφόσον έγινε εκεί, ναι μεν αλλά. Ναι, μεν αλλά. Εγώ πάντως δεν θυμάμαι να γίνει τόσο κρότος, τόσο μεγάλος άλλος για το περσινό Λαμία που έγινε πέναντι στο κέντρο. Έξω και... από την περιοχή. Στο κέντρο έγινε, ναι, η φάση. Η Λαμία, ναι, ο Πανουριάς είναι με τον Πανουριάς. Δεν το στρέχουμε με αυτούς. Αυτό είπε ο Κούγιας. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Έπαιζε η Λαμία τον υπερπάντων αγώνα. Δεν ήταν Γιάννενα και Ξάνθη. Ναι. Έπαιξε όντως τον υπερπάντων αγώνα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Γεια σας, καλημέρα παιδιά. Να, καλώς ο κύριε Κώστα. Καλά, εσύ λοιπόν, θα αποσυρθείς. Λοιπόν, πατρίδα, σου εύχομαι πατρίδα, ναι, για την επέτειο της γιορτής σου. Μάλιστα. Οι επιθυμίες σου να γίνουν ευχές μου. Το καλύτερο από όλα, τα είπες όλα με μία τάκα κύριε Κώστα. Λοιπόν, επίσης... Και δεν μου λες, η επιθυμία μου είναι να πάρει και ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Το στρέκεις, το βάζεις και αυτό μέσα. Είναι και δική μου επιθυμία. Α, το θες και εσύ φέτος εφόσον δεν το παίρνεις εσύ να το πάρω εγώ, όχι Ολυμπιακός. Οπωσδήποτε. Α, εντάξει. Όχι Ολυμπιακός. Εντάξει, είμαστε μαζί. Εδώ και 50 χρόνια. Μαζί είμαστε τότε, εντάξει, ωραία. Εδώ και 50 χρόνια. Εκτός αυτό, θα χαρίω γαμπρός και τα εγγονάκια. Α, να τα λέμε και αυτά, βέβαια. Και μόνο αυτό αρκεί. Φτάνει, βέβαια. Επίσης,
Επίσης. Δηλαδή πέρσι τα εικονάκια σου όταν σε ερχόντουσαν να σε δούνε Κυρκώστα, σε είχαν λίγο μούτρα, ε! Σε λέγανε παππού, μου παίρνει το πρωτάθλημα. Ε! Καθόλου, ε! Ακάλα το ένα πάει τετάρτη δημοτικού, το άλλο προγυμνασίου μεγάλο, μια φορά τον είπα. Και μου λέει, μια φορά πάω για πάντα πάω, παππού. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Ο μικρό μου είπε, μια εβδομάδα πάω, μια εβδομάδα. Α, το αλλάζει για την πάρτι σου, εντάξει, αγαπάει γι' αυτό. Λοιπόν. άκουσα μια συνέντευξη του Βράνιες, ναι, που θέλει να γυρίσει στην ΑΕΚ. Ισχύει, ναι. Ναι, θέλει να γυρίσει. Το θες. Εγώ τον θεωρώ καλό παιδί. Καλός παιδί. Καλός, είναι λίγο μυαλό ελαφρύ. Έχει αυτός. Είναι, ναι, λίγο. Τον θεωρώ καλό παιδί. Είναι φελός λίγο, αλλά είναι. Επίσης, τον γκολ που έκανε ο Λιβάγια της προάλλης, ήταν από τα ωραίότερα που έχω δει. Φίλε, ο Λιβάγια, τα είπαμε, ίσως να είναι και ο καλύτερος, ίσως ο πιο ολοκληρωμένος παίκτης. Ο Λιβάγια πρέπει να αλλάξει ομάδα, ναι, 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 να πάει σε ένα πιο καλό περιβάλλον για να δείξει το ΠΑΟΚ. Ναι. Πρίγκιπης Λιβάγια, εγώ τον θέλω. Ναι. Ε? Πούλα τον Μπέλκα. Όχι, από την ώρα που πιστεύω, από την ώρα που θα μπει στο καινούργιο γήπεδο η ΑΕΚ είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να κάνει ανταγωνιστική ομάδα. Να σε καλά, κύριε Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στην πατρίδα. Και σας έχω έτοιμο πακέτο. Πακέτο με τι? Με ταινίες και ταινίες, βιβλία. Ταινίες, βιβλία, μας αρέσει. Θέλω θρίλερ και επιστημονικής φαντασίας. Εγώ δεν θέλω θρίλερ, δώσ' άλλο στον Κώστα. Τα επιστημονικής θα θέλω κι εγώ, μ' αρέσουν. Όταν λέω θρίλερ, θα μοιράσουμε. Δεν θέλω να κόβονται κομμάτια. Ναι, 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 ναι. Θέλω θρίλερ, ψυχοτέτοια. Ναι, 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 ναι. Να βγαίνει το φάντασμα από την πόρτα. Αφέ τέτοια. Ναι, ναι. Εξωγήινοι να μπαίνουν. Καλά, αυτά που κόβουν κάνουν ράνε να έχουμε να λέμε. Αφέ σεισμοί να πέφτουν, ναι, ναι, κτίρια, ναι, ναι, ξέρω εγώ, F1 υπάρχουν. Πάμε να προλάβουμε να πάρουμε όσο κόσμο μπορούμε εσόδημα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, εγώ μιλάω. Γεια σα, κυρία μου, βεβαίω. Καλημέρα, είμαι από Αθήνα, παιδιά, ο Άκης Παναθηναϊκός. Έλα, ρε, έλα, γόρι μου. Πρώτη φορά περνώ, σας ακούω 3 μήνες τώρα περίπου, αλλά έχω κολλήσει, γουστάρω πολύ την εκπομπή σας. Να σε καλά, ρε Ακή. Λοιπόν, καταρχήν, Νικόλα μου, χρόνια πολλά. Υγεία. Στην οικογένεια. Και εσύ, και εσύ, και εσύ. Υγεία, έχει, πάνω απ' όλα. Έχει φωνή ανθρώπου. Ωραία, ωραία, ωραία. Αθηναίου, ναι, στην Κηφισιά που μένει. Ναι, αλλά είναι κυμπάρη, είναι ωραίο. Δεν στο να βγάζει μια ερευνία. Το γραφείο έχει ερωμένη 20 χρόνια νεότερη. Καλά, τώρα εσύ το έβγαλε όλο το γενολογικό δέντρο. Έτσι το φαντάζομαι. Αλλά είναι ωραίο. Έλα, ρε, έλα, γονιά. Πιο κάτω είμαι, Νικόλα, δεν είμαι. Κωστή, δεν είμαι πιο κάτω. Είμαι αμπελόκηπου, Άγιο Παύλο κτλ. Βγάζει μια πολύ ωραία χρειά και ηρεμία στη φωνή σου πάντω, να ξέρετε, να σα πω άλλα δύο πράγματα. Ένα, ότι εγώ και οι περισσότεροι Παναθηναϊκοί, όχι περισσότεροι όλοι, είμαστε με τον ΠΑΟΚ φέτος. Θέλουμε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Λογικό, λογικό. Και γουστάρουμε και το αξίζει. Μικρή ομάδα. Ναι, ναι. Το ένα, ξέρουμε, το αφουγκραζόμαστε και το, να ξέρεις, το νιώθουμε. Να ξέρεις. Εντάξει, λογικό είναι. Ναι, λογικό είναι. Ας πούμε κάποιους Αριανούς, όλοι οι υπόλοιποι Ελλάδα θέλουν να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η μόνη μέσα αγωγικά σύμμαχη που έχει ο ΠΑΟΚ φέτος είναι η Παναθηναϊκοί. Αυτή είναι. Η μόνη, ναι, κανένας άλλος. Και όσο απομακρύνεται η ΑΕΚ, μπορεί και οι αεξίδες. Όχι, όχι, οι αεξίδες δεν νομίζω. Γιατί έχουμε τα περσινά και τα προπέρσινα. Εσείς έχετε το κόμπλος με την ΑΕΚ, αυτοί δεν έχουν. Ναι, τέλος πάντων. Και ένα τελευταίο. Έλα, γόρι μου. Στον Άγιο Παύλο στην περιοχή έχουμε μια έκβαση που λένε και το κλάμα τέχνη είναι. Αυτό το ξέρουν οι Ολυμπιακοί καλύτερα από όλους. Φύγε, φύγε με αυτό, φύγε με αυτό. Το κλάμα τέχνη είναι, φίλε. Το κλάμα είναι τέχνη. Βέβαια, Βούρτσι δεν το είχε κάνει τέχνη. Ξανθόπουλος τέχνη δεν το είχε κάνει. Πω, τον Ξανθόπουλο τον έκανε. Το κλάμα τέχνη. Ο Βουτσάς τον έκανε ρόμπα. Τον έκανε γιατί. Κουβαλούσε ένα φωτογράφο μαζί του συνέχεια ο Ξανθόπουλος. Ναι, ναι, ναι. Σταματούσαν στον δρόμο να βγούμε μια φωτογραφία. Έλεγε ο φωτογράφος 10 ευρώ, 10 δραχμές. Έπαιρνε ο φωτογράφος τις 2 και 8 έπαιρνε ο Ξανθόπουλος. Α, το κλάμα τέχνη επομένως. Αλλά. Έγραψε ο φίλος από την Αθήνα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, ο τελευταίος θα είσαι μάλλον. Χαμήλωσε μόνο λίγο δέχτη, φίλε. Καλημέρα. Καλό το να χαμήλωσε λίγο μόνο γιατί ακουγόμαστε, ναι, 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 σαν το πηγά του Μελιγαλά Κωνσταντίνε. Ναι. Είμαι Λουτσέσκου και Ιβάν. Ιβάν με χρήμα και προχώρα. Το δίφραγκο κουνάει τα πάντα. Δεν έχεις χρήματα, είσαι ψόφιος. Ιβάν, βάλε τα δίφραγκά σου. Έφυγε ο Ιβάν, πάω, πάω. Δεν έχεις άδικο. Ιβάν, βάλε τα δίφραγκά. Σωστό. Δεν έχεις άδικο. Γεια σου, ραπ. Καλώ ήταν. Χρόνια πολλά και τον Νίκο. Όλα είναι ατμό. Να σε καλά, αγόρινα μου, να σε καλά. Νικόλη Λεβέντη, γεια σου. Παλίκαρο είσαι, η εμπειρία τη ζωή σου, άκουσε τι είπε. Χωρίς το δίφραγκο είσαι ψόφιος. Με δίφραγκο είσαι ρικάρο. Με δίφραγκο είσαι μια χαρά. Λοιπόν.
Κατεβάζουμε στόρια, δεν παίρνουμε άλλες γραμμές. Ολοκληρώσαμε και το σημερινό Rap and Cool Show. Με τον Κωστή θα τα πείτε το μεσημεράκι. Μαζί θα τα πούμε το απόγευμα. Με τη γουρούνα μαζί. Γκρεγουάρ, φιλαράκι. Φιλαράκι, θα τα πείτε. Πες αυτές τις ιστορίες με τους Αγίους που έλεγες τώρα στον Γρηγόρη να φαλακρύνει εντελώς κι αυτός. Καραφλιάσει. Γιατί είναι τόσο πολύ χριστιανός. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Με τις πράξεις. Εγώ έχω άλλη θεωρία για τη θρησκεία. Πιστεύει ο καθένας ό,τι πιστεύει μόνος. Για μένα όλες οι θρησκείες του κόσμου είναι απάτη. Λες. Όλες, ναι. Άσο μην το ανοίξουμε και γιατί θα πάμε. Θα κλώσουμε 12. Τρομάζουν τον κόσμο, το βάζουν. Ναι. Πώς το λένε, συμπλέγματα και τέτοια. Δεν γουστάρω έτσι. Λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο το μεσημέρι μαζί το απογευματάκι, λίγο μετά τις 6. Αμέσως τώρα να ακολουθεί πλάκα τέλος με Γιάννη Πάγκο και Γιώργο Ζαΐρη. Στις 12 η ενημέρωσή σας στη Σέντρα με Γιώργο Μπούζο. Και πριν σας αποχαιρετήσω, μια που είναι η μέρα έτσι γιορτινή, αν θέλετε δώρα, θέλετε πολλά δώρα, μεγάλα δώρα, απίθανα δώρα, τότε κατεβάστε το My Free To Go App, το κυνήγι των Flames και των δώρων ξεκίνησε, φίλες και φίλοι. Με το Flames To Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι και αν κάνεις και τα ξαργυρώνεις για να συμμετάσχεις σε όποιους και όσους ενεργούς διαγωνισμούς θέλετε για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα μέσα από το ανανεωμένο My Free To Go App. Το κυνήγι των δώρων ξεκίνησε από το Δεκέμβρη για ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι στον προορισμό που εσείς θέλετε. Θανάση Καζαμπάκας, ο άρχοντης κονσόλας απέναντι. Καλό πρωινό, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.